Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε, για το τσακαλό καταπληκτικό σκορφοβιτρινό καψούριδες. Σουμουσάδες, σουμουσίτες και σουμουσάκια, αθλητήρι και αθλητήριες, καμ του δόθε. Πάμε και σήμερα για δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα, για να κάνουμε κλειστή τρύπα στεναχώρια, να περάσουμε την μπάλα κάτω από τα μελαγχολίες και να κάνουμε και σήμερα μια αγνή, μια αυθεντική σουμουσάδα. Ελάτε. Παρασκευήλα στην ατμόσφαιρα. Σας έρχεται η μυρουδιά. Σας έρχεται. Μου έρχεται, δεν ξέρω γιατί. Παρασκευήλα. Παλιά λέγανε Παρασκευή. Πώς το λέγανε? Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τώρα λέμε Παρασκευούλα στέβια, Παρασκευούλα μέλι. Ή Παρασκευούλα καντερέλ, Παρασκευούλα μέλι. Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας. Πάμε και σήμερα να κάνουμε δύο ώρες ραδιοψυχοθεραπεία και αντιψυχοπλακωτισμό, λέμε. Πάμε να τα κάνουμε όλα, για να κάνουμε κλειστή τύρβα στα χώρια, να περάσουμε την παρακότητα από τους μελαγχολίας και να κάνουμε και σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά ζουμουσάδα. Ελάτε, κοπιάστε πουλάκια μου, κοπιάστε, γιατί και σήμερα έχουμε ετοιμάσει ωραία πράγματα. Άλλα θα πούμε από αυτά που ετοιμάσαμε. Βλέπετε που μπαίνουμε στην ώρα μας ωραία, 8 και 4 μπήκαμε σήμερα, έτσι, για να μην γκρινιάζουμε. Τώρα που μπαίνουμε πρώτοι, μπαίνουμε ό,τι ώρα θέλουμε. Θα στρώσουμε και τον Τζαλτίδη με τον Κούση το μεσημέρι για να μπαίνουμε 2 και 5 και όχι 2 και 7. Πολύ μπινελίκι, έτσι, τα λέω στον αέρα, δεν έχω τέτοια ζητήματα. Εγώ, ξέρετε, τους αγαπώ όλους και με αγαπάνε. Όμως, φίλε, δεν έχει. Μπινελίκι, μπινελίκι. Με πινελίκι, άμα θέλει πινελίκι, άλλο να λειτουργήσει με πινελίκι. Με πολύ αγάπη, βέβαια. Αγαπησιάρικο πινελίκι πάνω απ' όλα και συναδελφικό. Και γεμάτο στοργή και προθέρμ. Και με χτύπημα στο ποπουδάκι. Και τάλκ βάζω, αμαλάχι. Ελάτε, κοπιάστε στην παρέα μας, γιατί έχουμε και σήμερα πολύ ωραία διάθεση. Έχουμε και σήμερα πολύ κέφι. Έχουμε και σήμερα ενέργεια να δώσουμε σε αυτούς που νιώθουν πεσμένοι, σε αυτούς που νιώθουν μελαγχολικοί, που νιώθουν στεναχωρημένοι. Από τώρα γραμμή, ρε, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είπαμε γραμμές μετά τις 8.30. Τι είναι αυτό το, τι, αυτό τώρα τι, δεν υπάρχει περίπτωση. Λέω λοιπόν ότι θα είμαστε παρεούλα το επόμενο δίωρο. Σήμερα έχουμε να δώσουμε ένα υπέροχο δώρο που είναι ένα διήμερο, ένα καταπληκτικό διήμερο, δύο διανυκτερεύσεις, τρεις μέρες διαμονή στο καταπληκτικό ξενοδοχείο, στο Φιλοξένια, στο Λουτράκι Αριδέας. Δεν έδωσα αυτή την εβδομάδα και το φύλαξα για την Παρασκευή. Οπότε θα έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε την ευκαιρία σε έναν από εσάς με τα μηνύματα αλλά και με τα τηλέφωνα, τα σταθερά που θα ανοίξουμε μετά τις 8.30, 2310-287-888, να στείλουμε ένα από εσάς σε ένα καταπληκτικό, σε ένα υπέροχο μέρος στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας για δύο διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένι. Όσοι έχουν πάει εκεί ξέρουν ότι μιλάμε για ένα καταπληκτικό, για ένα υπέροχο ξενοδοχείο. Ένα ξενοδοχείο με ξύλο, με πέτρα κτλ. Που είναι μαγευτικό το τοπίο. Οπότε μπείτε στη διαδικασία. Όσοι κερδίσατε, μήπως θέλετε να ξαναπάτε, να πάρετε το έτερό σας ίμιση που το έχετε σε εκτίμηση και να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Να κάνετε σουλουμουντρούχουμ και καραπιπερίμ. Ο καθένας ό,τι φαντάζεται με αυτό. Θέλω να πω φυσικά, χορηγή μαζί μας, όπως κάθε μέρα, είναι η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, Ανδρέα Παπανδρέου 10 στο Κορδελιό. Εκεί θα βρείτε τα πάντα, ειδικά όμως αυτό το διάστημα LG και βέβαια αυτό το διάστημα Zanussi και Philips και Miele και Samsung και TCL και όλες τις μάρκες. Όλες τις μάρκες. Ειδικά όμως αυτό το διάστημα AEG και Zanussi κουζίνες καταπληκτικές και μάλιστα όποιος πάρει από την Ανδρέα Παπαδρού 10 στο Κορδελιό κουζίνες τέτοιες έχει και 100 ευρώ σκεύη δώρο, ανοξίδωτα, υπέροχα, καταπληκτικά. Για ψάρι δεν το συζητώ, Αιγαίων και στο Δικητήριο 214.000 και στο Ρεόκαστρο 69-56-66, πέρα από το ότι μπορείτε εκεί, έχει και στα δύο καταστήματα χώρο εστιατορίου να κάτσετε να απολαύσετε την ψαρούκλα σας, τα χταποδάκια σας, τα μύδια, τα καλαμάρια, οτιδήποτε υπέροχο μαγειρεύουν οι άνθρωποι και στα δύο καταστήματα, και στο Δικητήριο και στο Ρεόκαστρο, και τη Λιβεριά
για να έρθει σε ειδική συσκευασία στο σπίτι σας, υπέροχο και ζεστό, το πιο φρέσκο ψάρι που υπάρχει στην πόλη. Οπότε μην το συζητάτε καθόλου. Και με διάφορα άλλα που έχει στο χώρο του, σαν μπακάλικο που έχει, που μπορεί να συνοδεύσει το ψαράκι σου στο Νικολαίδη, στην Καρολίκη Δημητρίου 237-163, θα φάτε τα ωραιότερα γλυκά, το ωραιότερο παγωτό, τις ωραιότερες τούρτες θα φτιάξετε για τα παιδιά σας. Με ό,τι απεικόνηση θέλουν πάλι, είτε ένα αγοράκι είτε ένα κοριτσάκι, να γουστάρουνε και να το απολαύσουνε. Και βέβαια το πρωί με τον καφέ σας, με τα σφολιατοειδή σας, τα πάντα όλα. Καραολί και Δημητρίου 237-163. Και για ψητά και μαγειρευτά, κρεατούμπα πόντου 10, 9, 26, 7,40. Εκεί ο Βασίλης και ο Κυριάννης, ο σεφ, ετοιμάζουν υπέροχα πράγματα να γουστάρετε, να φάτε, να λαδώσει το εντεράκι. Διάφορα έχουμε τα οποία έχουν συμβεί. Χθες έγινε, τέλος πάντων, η συνάντηση με τους αρχιμαστόρους του ΒΑΡ. Ήρθανε οι φιφατζίδες. Και ό του θαύματος, αυτά που λέμε τόσο καιρό εμείς οι αδαείς, οι άσχετοι, γιατί εμείς δεν είμαστε ούτε καθηγητές διαιτησίας, ούτε αρχιδιαιτητές, φοβερό πως κρύβονται λέξεις μέσα στις λέξεις, δηλαδή πραγματικά αυτό είναι ένα φοβερό παιχνίδι της γλώσσας, αλλά θέλω να πω ότι ήρθαν και τι είπαν αυτοί, πέναλτι λέει, πεντακάθαρο, και απορούμε πως δεν το έδωσε στο Καραϊσκάκης το πέναλτι επάνω στον Παράλες στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Τι ωραία να ξεκινούσε έτσι με ένα χ εντός έδρας με μια γκέλα το γαβράκι, ε! Τι θα έλεγε μετά όλο το σύστημα, όλη η προπαγάνδα τους. Από το πρώτο μάτς θα είχε μπινελίκια στο Καραϊσκάκης. Και γιατί δεν πήρες μεταγραφές και γιατί έφυγαν οι καλύτεροι παίκτες και αλλιώς ονειρευτήκαμε τον Ολυμπιακό μας και τέτοια, έτσι, τα ξέρετε. Χ, στραβοπάτημα στο πρώτο μάτς. Με σφυρίγματα και τέτοια. Εσωστρέφεια, γκρίνια, μπινελίκι και τα τι αυτά. Και λέει λοιπόν ο Κάλος Χεσούς, που προφανώς τα έχουμε κάνει Χεσούς σαν διαιτησία, σαν πρωτάθλημα, σαν βάρο, όλα έτσι, δεν είναι τυχαία τα ονόματα. Ασχέτως που σημαίνει κάτι άλλο το Χεσούς, αλλά εδώ στην περίπτωση θα μου επιτραπεί η ραδιοφωνατζίδικη αδεία, κατατοποιητική αδεία. Και λέω Κάλος, καλά τα έχετε κάνει Χεσούς, σαν τα μούτρα σας. Προλάβατε να απαξιώσετε, προλάβατε. Καταρχήν πήρατε βαρ χωρίς γραμμές. Πήρατε αυτοκίνητο χωρίς ρόδες. Πήρατε ένα ναυαγοσώστη που δεν ξέρει κολύμπι. Ναι, ακριβώς το ίδιο πράγμα. Πήρατε συναγερμό που δεν έχει ρεύμα, που λειτουργεί με μανιβέλα. Τι! Πήρατε ένα στερεοφωνικό με βιντεοκάμερα, η οποία είναι απ' έξω, μόνο σαν αυτές που πουλούσαν κάποτε στα πάρκινγκ, στα πολυκαταστήματα, που έλεγε φίλος, έχω μία κάμερα. Και η κάμερα ήταν απ' έξω μόνο, έτσι, μέσα ήταν κουμπαράς. Ή είχε καραμέλες, ή σοκολατάκια. Λέω τώρα. Και έρχεται λοιπόν ο φιφατζής, ο αρχιφιφατζής, ο αρχιβαροφιφατζής, και λέει πέναλτι ειδίποδας. Τι είναι το πέναλτι ειδίποδας? Είναι ορολογία της εκπομπής, το λέω για τους καινούριους, ένα πέναλτι που βγάζει μάτια. Ο τύπος που από όλες τις γυναίκες του κόσμου βρήκε να πάει, δεν το ήξερε βέβαια ότι είναι η μάνα του, προφανώς από εκεί βγήκε το what am I doing to you my mother my ματζουράνα my, γιατί είναι το τι σου κάνω μάνα μου ματζουράνα μου, για να κάνει και με καταληξία να το κάνουμε και καρσιλαμά ή και χασαποσέρβικο, ό,τι επιθυμεί ο καθένας, ό,τι ωραίγεται, ό,τι του γουστάρει. Και λέει λοιπόν για δύο φάσεις που μας αφορούν τώρα, αφορούν τον ΠΑΟΚ και τη βαθμολογία έτσι όπως είναι στην παρούσα στιγμή και φάση. Πέναλτι λέει δίποδας στον Παράλες, βγάζει μάτια. Παιδιά, δεν χρειάζεται να δούμε κάτι. Ποιο ΒΑΡ, παιδιά, είστε σοβαροί? Το ΒΑΡ θα το χρησιμοποιείτε μόνο για σοβαρές περιπτώσεις. Από εκεί πηγαίνει, από το σοβαρ. Είναι σοβαρ, δεν είναι? Τότε πρέπει να το δει ο διαιτής. Έναν αυτό, και δεύτερον λέει, γίνεται φάουλ λέει στον Αύγουστο από τον Κρίστισιτς. Μάνι μάνι, για δείτε λίγο, μείον δύο ο Γαύρος, συν δύο εγώ, αντίο ζωή Ελένη Χατζιαργύρη Μάρθα Βούρτσι. Ποιος είναι από πάνω? Αυτός ένα μηδέν, αλλά αυτά τα λέμε το μεσημέρι, 2 με 3.
Βλέπετε λίγο πώς γίνεται το πραγματάκι. Έτσι απλά. Προσέξτε, έχουμε παίξει κάτι λίγες αγωνιστικές, έτσι. Είμαστε ακόμα πολύ, πολύ νωρίς. Είμαστε ακόμα Οκτώβριο μήνα. Και ήδη έχει ξεκινήσει η αλλίωση. Ήδη η βαθμολογία δεν είναι αυτή που πρέπει. Και γκρινιάζουν και από πάνω. Και βγαίνει και ο κάθε γραφικός, ενώ ο άνθρωπος στο φάουλ του Ογκούστο, του Ντάγκλας, λέει, παιδιά, εγώ εδώ βλέπω, λέει, ότι υπάρχει φάουλ. Ακόμα και αυτό το πήραν οι αεκτσίδες και το άλλαξαν. Ναι, λέει, είπε, ναι, είπε ότι είναι φάουλ, αλλά μετά είπε ότι μπορεί να μην δινόταν και είναι μια φάση δύσκολη και μπορεί... Και γίνεσαι και πιο γραφικός και από το Σαντορινέο. Από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Πιο γραφικός και από ηλιοβασίλεμα στη Σαντορίνη. Το ξαναδιορθώνω. Μπορεί να ξεφύγει καμιά κουβέντα, να είναι κανένας που κανένα νησί. Πρώτη-πρώτη, έτσι. Βγαίνει ο άνθρωπος και λέει, για μένα είναι φάουλ, και πιάνουν τις λέξεις που λέει μετά. Ναι, είναι όμως δύσκολη φάση και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ρε εσείς, δεν τρέπεστε καταρχήν να βάζετε φωτογραφίες από άλλο μαρκάρισμα του Κρίσιτς επάνω στον Ογκούστο? Ή πιο πριν ή πιο μετά. Γιατί δεν βάζετε τη φάση που είναι οι σκάρες του Κρίσιτς επάνω στο πόδι του Ντάγκλας? Η προπαγάνδα σε όλο το μεγαλείο. Σε όλο, σας έχω πει. Σε αυτό είναι... Μπορεί τον κοντό να τον βγάλει 2 μέτρα ύψος. Τον 1,52 και να τον περιμένει εσύ να έρθει για να καρφώσει, να πούμε, από την προσωπική στο Ποσειδόνιο. Ή, φίλε, μπορείς να μας βάλεις λίγο το διχτάκι, χωρίς να θέλουμε τη σιδερένια σκάλα, αυτό το δημιούργημα, να μου, αυτό το τρανσφόρμερ. Και περιμένει, λέει, όχι, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, δεν φτάνω, αλλά θα έρθει ένας φίλος μου που οι φίλοι μου από την Αθήνα, οι Ολυμπιακοί, οι αεκτσίδες κτλ., γαύροι, χάρτινοι, βάζελοι κτλ., μου έχουν πει ότι είναι 2 μέτρα. Και έρχεται ο άλλος. Και είναι ο ένας από τους 7 νάνους. Τόσο κοντός που το κεφάλι του μυρίζει ποδαρίλα. Τόσο κοντός που για να κατέβει από το κρεβάτι το χρησιμοποιεί αλεξίπτωτο. Τόσο κοντός που ανεβαίνει με σκαμπό στο χαλάκι της εξώπορτας. Τόσο κοντός που πρέπει να τον κοιτάξεις 2 φορές για να τον εδείς 1. Και λες, όχι ρε, τι έγινε. Αλλά τόσο κοντός ήμουν πάντα, ρε παιδιά, λέει ο άνθρωπος, ο άνθρωπας. Ναι, αλλά οι άλλοι Αθηναίοι μας είπαν ότι... Αχ, καλά παιδιά. Οι Αθηναίοι, okay. Και με τη βούλα λοιπόν. Πέναλτι στο Καραϊσκάκης, φάουλ στον Ντάγκλας. Γεια σας, τελειώνω εδώ. Ό,τι και να πούνε από εκεί και μετά. Είναι αστείο, είναι στην σφαίρα της φαντασίας, είναι στην όλη τους προσπάθεια για προπαγάνδα να επηρεάσουν. Μια και πιάστηκα με τη Χάρτινη. Έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ενώ έχουμε και αεκτσίδες και πολύ ωραίους τύπους, ακροατές και έντιμους και σωστούς που βγήκαν και είπαν, εμείς δεν γουστάρουμε αυτό που έγινε, αυτό που κοροϊδεύαμε με το Βάλνερ και ένα πρωτάθλημα στα χαρτιά και είναι κοιλίδα για την ιστορία μας. Και μπράβο τους και μαγιά τους. Και έχουμε και τέτοιους. Και είχα πει, ανεπίτρεπτο να παίρνεις ένα αιώνιο σύμβολο της Ορθοδοξίας, που μάλιστα είναι συνυφασμένο με πολύ βασανισμένες και πολύ τραγικές στιγμές της ιστορίας μας, όπως την Αγία Σοφιά, και να τη δίνεις όνομα σε ένα γήπεδο που θα μπαίνει μέσα ο άλλος και θα μπορεί να μου βρει σε μένα τη μάνα, την οικογένεια, τη Μακεδονία, το ένα το άλλο. Αγία Σοφιά, πώς το επέτρεψε αυτό? Πώς το επέτρεψε αυτό η Εκκλησία της Ελλάδας? Πει, μάστορα, για στιγμή λίγο. Οι άλλοι τι είναι, να πούμε? Βουδιστές? Τι είναι οι άλλοι? Ζωροαστριστές, ειδωλολάτρες? Θα βγει κι άλλος να πει, παιδιά, εγώ Άγιος Παΐσιος στον γήπεδό μου. Θα βγει κι άλλος να πει, Αγία Βαρβάρα. Άιντε, έτσι. Αγία Σοφιά. Και πώς εσύ αυτό το πράγμα το καπηλεύεσαι? Πώς εσύ αυτό το πράγμα το σφετερίζεσαι μόνος σου και διαλέγεις ένα όνομα? Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ από πού ήρθε? Από το Ελσίνκι? Από το Γκέτεμπορκ? Και γιατί το λέω όλο αυτό? Χθες σιγά σιγά, τσούκου 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 τσούκου, τώρα τι? Έτοιμος, λέει, για την ονοματοδοσία ο Μελισανίδης. Άτσα, σοβαρά ρε παιδιά.
Δηλαδή θα πάρετε, ας πούμε, προσέξτε τι λέω, δεν είναι κακό να κάνεις ονοματοδοσία στο γήπεδό σου. Παντού αυτό γίνεται, έτσι. Allianz Arena. Ξέρω εγώ, Gazprom Arena. Ξέρω εγώ, πώς τα λένε, Emirates Stadium. Καμία αντίρρηση. Και πιθανόν αύριο και στη Τούμπα στο όνομα να υπάρχει μετά από το Τούμπα να υπάρχει μια ονοματοδοσία. Δεν το λέω γι' αυτό. Είναι τα σημεία των καιρών. Όχι όμως, φίλε, να είναι π.χ. λέω εγώ Vodafone Αγία Σοφιά, LG Αγία Σοφιά, ξέρω, Puma Αγία Σοφιά, Gazprom Αγία Σοφιά, Cosmote Αγία Σοφιά, ξέρω τι θα βάλουν εκεί, τι θα μπει εκεί. Δίπλα στις Αγία Σοφιά, στο όνομα, αλήθεια, θα βάλεις και ονοματοδοσία. Για να δούμε πώς θα ακούγεται αυτό. Και ξαναλέω, δεν το λέω για καμία μάρκα, εννοείται, έτσι. Μπορείς να πεις Samsung Αγία Σοφιά. Okay. Τι φταίει Samsung. Samsung θα δώσει ένα κάρο λεφτά, εκατομμύρια, για να μπει εκεί. Αλλά δίπλα στις Αγία Σοφιά θα βάλεις και χορηγό. Τέλεια. Κλείνω αυτό το θέμα. Κλείνω. Έρχεται ο αρχηγός, έρχεται Κυριακή, επιτέλους γκανιάσαμε, βγάλαμε φλίκτενες, βγάλαμε καντήλες και περιμένουμε πώς και πώς. Δεν πρέπει να πέφτει καρφίτσα την Κυριακή, ούτε ένα άδειο κάθισμα με τη Λαμία, ούτε ένα. Η Τούμπα φέτος, ειδικά φέτος που μένεται αυτός ο επικοινωνιακός πόλεμος, ο πολιτικός, ο οικονομικός, ο μηδιακός, από κάθε πλευρά, όποια θέλετε πείτε, διαιτητικός, αγωνιστικός, προπαγανδιστικός, όπως θέλετε. Και δεν είμαστε ούτε φαντασιόπληκτοι, ούτε δοκιχωτιστές να βλέπουμε ανεμόμυλους. Ό,τι βλέπουμε, αυτό λέμε. Και όποιος δεν το βλέπει, όποιος δεν το καταλαβαίνει, πλανάτε πλάνη νυκτράν. Είναι ξεκάθαρο, φαίνεται παντού. Οπότε εμείς ζούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε, δεν μας πέφτει με τίποτα, να το ξέρετε, να το γνωρίζετε, ότι εμάς δεν μας πέφτει με τίποτα. Το πάθος, η τρέλα, η ενέργεια, η πίστη, η φλόγα στα μάτια. Το λέμε προς όλες τις πλευρές. Επιστρέφει λοιπόν ο αρχηγός. Και επιστρέφει μετά από εκείνο το μαύρο Απρίλη που σηκώθηκε για εκείνη την κεφαλιά στο Αλκαζάρ και διαλύθηκε το πόδι του. Εμείς, επειδή θεωρούμε ότι είναι πολλά περισσότερα από ένας απλός παίχτης, είμαστε ευτυχείς που μέσα στη δυσκολία του, μέσα στη μοναξιά ενός παίχτη που πρέπει να είναι ώρες μέσα στο φυσικό θεραπευτήριο, ώρες μέσα στην πισίνα να κάνει βήματα, να έχει φτάσει με τα πόδια να πούμε μέχρι την Καλαμάτα και να γυρίσει κάθε μέρα, είναι πολύ μοναχικός αυτός ο δρόμος. Έρχεσαι και φλερτάρεις πολλές φορές με την κατάθλιψη. Εκεί που είσαι μαθημένος να μπαίνεις, να αγωνίζεσαι, οι φλέβες σου να είναι τσιτωμένες, η αδρεναλίνη σου στα ύψη, οι αρχές από την κερκίδα, η μάχη μέσα, η μυρωδιά από το χόρτο, ξαφνικά να μπαινοβγαίνει στα ιατρία με σαγιονάρα και σορτσάκι. Και να πρέπει να πας να χειριστείς και να έχεις και το άγχος, θα πιάσει το μόσχευμα, δεν θα πιάσει, θα δέσει το κόκαλο, δεν θα δέσει, θα ξαναδημιουργηθούν οι χιαστοί, τι θα γίνει με τους τένοντες, τι θα γίνει με τον Αχίλλειο, τι θα γίνει με το ένα με το άλλο. Και παλεύεις μόνος σου με αυτό το πράγμα. Η βοήθεια που έχεις εκεί είναι η ατέρμονη, η ατελείωτη, η ασύνορη αγάπη και λατρεία που σου δείχνει ο κόσμος. Πόσο ψαγμένα ήταν τα φιλαράκια μας, οι προγονείς μας που έλεγαν ουδέν κακόν αμυγές καλού. Και εδώ μιλάμε για ένα πραγματικό κακό, να διαλύεται το πόδι σου λίγο πριν τη στέψη του πρωταθλήματος, έχοντας κάνει μια τρελή, μια υπέροχη σεζόν με γκολάρες στην Τρίπολη, Και στον Πανετολικό και παντού. Και να έρχεται η μοίρα να σου τσακίζει το πόδι. Ουδέν κακό να μηγές καλού, γιατί είχε την ευκαιρία για μια ακόμα φορά να εισπράξει τόση ατελείωτη λατρεία αυτό το παιδί. Ο μοναδικός που διέψευστε
κατηγορηματικά το όχι ξαναζεσταμένο φαΐ. Δεν θυμάμαι άλλη επιστροφή. Αν εσείς θυμόσαστε άλλη επιστροφή που να είχε τέτοια τεράστια επιτυχία και να διέψευσε κατηγορηματικά το όχι ξανά ζεσταμένη σούπα, όχι σε παλιές λύσεις, γιατί θυμάμαι ότι τις περισσότερες φορές το μετανιώσαμε που γύρισε αυτός που ήταν να γυρίσει. Οπότε τον περιμένουμε. Πραγματικά δεν ξέρω αν θα τον βάλει τώρα μεθαύριο με τη Λαμία, έστω στο τέλος, γιατί φυσιολογικά αν πάει το παιχνίδι όπως πρέπει να γίνει, θα πρέπει να το καθαρίσουμε πολύ νωρίς, να παίξουμε και ωραία μπαλίτσα. Διαβάζω στα ρεπορτάζ τα διάφορα ότι θα χρησιμοποιήσει ζώνη. Δεν ξέρω αν θα το κάνει καθόλου τη διάρκεια του παιχνιδιού ή αν θα το κάνει στα στημένα, στα οποία αποδεδειγμένα, και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το αφισβητήσει κανένας, έχουμε πρόβλημα μέχρι στιγμής φέτος στα corner, στα foul κτλ. Αυτές στημένες φάσεις που λέμε. Εμπιστοσύνη σε αυτόν τον άνθρωπο, εμπιστοσύνη στον προπονητή, που θέλει λίγο χρόνο ακόμα πιστεύω για να μας παρουσιάσει σε διάρκεια και στο διηνεκές αυτό που μας παρουσίασε στο πρώτο ημίχρονο του μάτς με τη Χάρτινη. Να το βλέπουμε αυτό όχι μόνο 45 λεπτά, να το βλέπουμε 70, 80, αν είναι εφικτό, αν αυτό είναι εφικτό, να το δούμε, να το βλέπουμε όλο το 90 λεπτό και να το βλέπουμε σε όλα τα μάτς, μέσα έξω. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι θα πρέπει να δείξουμε ιδιαίτερη προσοχή, γιατί και αυτό το μάτς θα δώσει 3 πόντους. Νομίζω. Λέω εγώ ρε παιδί μου. Μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ρε μάλα. Το νου σας ρε μάλα. Το νου σας καλά ρε μάλα. Ρε μάλα. Αυτό που λέμε 2 χρόνια τώρα. Επειδή λοιπόν όλα τα μάτς δίνουν 3 πόντους και επειδή ποτέ δεν μας φοβάμε στα δύσκολα, σε αυτά τα μάτς που λέμε αμάν τώρα αυτό θα πάμε μέσα ξέρω εγώ στην εκεί μέσα στον Ολυμπιακό ή με αυτό εκείνο, ποτέ με τον Άγιαξ τι θα... Δεν μας φοβάμε. Μας φοβάμε και μάλλον όχι, ας το αλλάξω το ρήμα γιατί δεν μου αρέσει ο φόβος. Είμαι πιο ανήσυχος σε αυτά τα μάτς που λέμε εντάξει θα... Καμία διεκπεραίωση πουθενά, μόνο όλο το πάθος, όλη η φλόγα, γιατί είδατε φέτος εκεί που την πατήσαμε ήταν στα μάτς που μπήκαμε και νομίσαμε ότι θα πάρουμε ας πούμε τη Σλόβαν μόνο με το χαμόγελό μας, με τις ωραίες ασπρόμαυρες ρίγες και το σήμα στη φανέλα. Δεν υπάρχει αυτό. Άρα το νου σας ρε μάλια, αυτό που λέμε τώρα τόσο καιρό, να συνεχιστεί η αίτητη πορεία της ομάδας, να πάμε για τη νίκη νούμερο 42, να γιορτάσουμε την επιστροφή στην Τούμπα, να χαρούμε την ομάδα μας. Πιθανότατα υπάρχει μία πιθανότητα να δούμε και το Στοχ να τον βάλει, γιατί και αυτός μαθαίνω ότι το έχει πάρει πολύ προσωπικά, το ότι είναι τρίτο-τέταρτη επιλογή του Φερέιρα. Έχω πει σε αυτές τις περιπτώσεις ή σε παίρνει από κάτω και γεια σας. Τώρα το αν πήγε εκδρομή στην Κωνσταντινούπολη ή αν πήγε να πούμε στους νέους πόρους, δεν μας απασχολεί αυτό, το έχω πει κι άλλη φορά. Εμένα με ενδιαφέρει όταν θα του πει ο προπονητής μπες και παίξε, να φάει κομμάτια χόρτο και να φτύνει και τα σπόρια, να πηγαίνει και να δαγκώνει το δοκάρι. Αυτό θέλω. Το που πάει εκδρομή με τη γυναίκα του και αν πηγαίνει κοντά ή μακριά, βουνό ή θάλασσα, δεν μας απασχολεί αυτό. Δεν μας απασχολεί. Θα πάμε σε διαλυματάκι, θα επιστρέψουμε, ξαναλέω, κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Ριδέα, στο Πόζαρ, καταράκτες, δάσος, δέντρα, πράσινο, θερμά νερά τα οποία σε κάνουν τούρμπο, για να μην πω τώρα παραπάνω γιατί πιθανόν ακόμα να είναι
και παπαδομαμάδες με τα παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο, αλλά ναι, αυτό που σκέφτεστε ακριβώς, αυτό σκεφτόμαν και εγώ ακριβώς. Θα πάμε λοιπόν σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με γραμμούλες 23-10-287-888, λέω στον Παναγιώτη που με ρωτάει για το νούμερο στα μηνύματα. Πάμε! Δώσ' του! Δώσε! Δώσε αχπαστό στον κόσμο! Δώσε στεφανώματα! Δώσε! Δώσε! Ελάτε πουλάκια μου! Κοπιάστε να κάνουμε για σήμερα μία αγνή, μία αυθεντικιά, μία υπέροχη ζουμουσάδα. Ελάτε στην παρέα μας, καινούργοι προστίθετε και χαίρομαι γι' αυτό. Ελάτε και τώρα το πρωί στο 8-10 που κάνουμε αθλητήριους, που κάνουμε ζουμουσάδα. Ελάτε και το μεσημέρι που κάνουμε παιχνίδι 2 με 2,5 και γίνεται πραγματικά χαμός και χαίρομαι πάρα πολύ που σας αρέσει και γουστάρετε και συμμετέχετε. Και εκεί 2 με 2,5 λοιπόν έχουμε παιχνίδι με αντίστροφη μέτρηση, με quiz, με ανέκδοτα, βρες το τραγούδι, βρες ποιος μιλάει, φτιάξε με 5 λέξεις μια ιστορία, ωραία πράγματα κάνουμε και μετά τις 2.30 που βγάζουμε το πιο έγκυρο σχόλιο στα θέματα ΠΑΟ και όχι μόνο τον Κώστα Βασιλόπουλο, τον διευθυντή της Φόρτσα και έτσι έχουμε κάνει πραγματικά πράξη μέσα σε μια ώρα το infotainment και το information και το entertainment. Μόνο εδώ κυρίες και κύριοι, μόνο στο Λίμπερο. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Ανοίγω 23-10-287-888. Να προσθέσω ότι μπαίνετε σε κλήρωση για καταπληκτικό τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας. Εκεί δύο διανυκτερεύσεις, μοναδικό το μέρος, στο Φιλοξένια. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για το δώρο που μας δίνει κάθε εβδομάδα. Κάθε εβδομάδα. Έτσι, και το Φιλοξένια και οι Δερμές. Πάμε να δούμε ποιος είναι στη γραμμή πρώτος. Αυτός! 1-0! Γεια σας. Καλημέρα σας. Ναι. Διστάζω να βγω. Όχι ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Και 23 λεπτά ακούω το τηλέφωνο χτυπάει μέσα και δεν είμαι εγώ. Μη με τρελαίνεις. Γιατί? Πού είναι, έπεσε ο φίλος? Όχι, υπάρχουν κι άλλοι, περιμένουν. Προσπέρασα. Δεν θυμάμαι, σας ξαναλέω. Δεν γίνεται. Καταγγέλλω σαν τον Γιώργο και εγώ ότι γίνονται αλχημίες. Η τρίτη βγαίνουν πρώτη. Δεν γίνεται να βλέπω με ποια σειρά ανάβουν τα λαμπάκια. Άντε Κωστάκη, δεν ισχύει τελικά. Πρέπει να το πούνε άλλοι. Αλλά το μεσημέρι όμως σου πάει αυτό. Όξο ρε. Άσα εσύ που μπαίνω και τους προγκάω. Όξο. Έτσι. Έτσι, λοιπόν, την καλημέρα μου. Αγόρι μου, καλά Θεού, και η μεγαλύτερη μεταγραφή είναι η φυγή του Λουτσέσκου. Τον έτσι, ευχαριστούμε πολύ. Φίλε, είσαι τόσο κάθετος. Ναι, εγώ τον ευγνωμονώ για αυτά που πρόσφερε στον ΠΑΟ. Για αυτά που κατακτήσαμε, ναι. Αν και δεν θέλω να σβήνω. Όλων, αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Πρόσεχε λίγο, δεν σβήνω τίποτα από αυτά. Αλλά έχει μερίδιο στις κατακτήσεις. Δεν θέλω να τα αναλύσω γιατί γίνομαι κακός. Ο τρόπος εμένα με ξενέρωσε πάρα πολύ. Είναι άλλο θέμα ο χαρακτήρας του. Αυτό είναι εγκληματική κίνηση. Ναι. Άλλο θέμα ο χαρακτήρας του. Και γι' αυτό έχει χάσει πολλούς πόντους. Έχει χάσει πολλούς πόντους. Η αλήθεια είναι αυτό, είδα λίγο πιο κοντό σε κάτι φωτογραφίες. Μα πρόκειται λίγο. Κάνοντας μια απόφαση, έχουμε κρίνει όλα όσα έχουν γίνει. Σωστό. Γι' αυτό λοιπόν, για να είμαστε έντιμοι, υπήρξε ένας εξαιρετικός διαχειριστής, ψυχολόγος και ισορροπιστής και έχει καθοριστικό ρόλο στα 2W. Του ανήκουν όλα αυτά που έτσι, λέτε. Στα 2W, γιατί για μένα, εγώ ο τρελός, λέω λοιπόν 2W και ας ξενίζουν μερικοί, εγώ 2W είδα μέσα στο γήπεδο. Με το μάγο έχεις καμιά σχέση? Καμία, απλά περιμένω, θα με πάρει τηλέφωνο. Αποκλήθηκες ο τρελός του χωριού. Καλά, αυτό έτσι θα γίνουμε κακοί τώρα. Να σου πω κάτι, ο μάγος όπου βγαίνει, τον αποπέρνουν, του μιλάνε άσχημα αυτά. Μόνο εδώ μπορεί να. Δηλαδή, το βρήκε ο γύφτος στη γενιά του και αγαλίασε λοιπόν η καρδιά του. Έχω ένα ποίημα για το μάγο, ρε φίλε. Ρίχτω, γιατί περιμένουν τρεις. Πάμε. Θα περιμένουν οι φίλοι. Ναι. Μάγε, γράφτο. Ναι. Κόψε μου τα χέρια. Θα μπορώ να έρχομαι να σ' αγκαλιάζω. Κόψε μου τα πόδια και θα έρχομαι πάλι κοντά σου. Αυτό είναι κατόδι. Βγάλε μου την καρδιά και θα καρδιοχτυπώ με το κεφάλι.
Λοιπόν, αυτό το έλεγε ένας φίλος. Ένας φίλος ο οποίος τι το κύλισμα είναι αυτό, τι κομμένα χέρια, κομμένα πόδια ρε φίλε. Μα καταλαβες, είναι ποίημα αγάπης. Τι αγάπης ρε φίλε, μόνο το πουλί δεν σου έκοψαν. Φιλιά, γεια σου Μένιο. Φιλιά, φιλιά στο Λαγκαδά, καλημέρα σας. Ναι. Γεια. Καλώς το παιδί. Εγώ μιλάω. Βεβαίως, εσύ. Τσακαλάκος πικ. Τσακαλάκος. Όχι ρε φίλε, είσαι καινούριο στην παρέα. Διαβάζω ένα βιβλίο πολύ παλιό, αλλά δεν παίρνω τηλέφωνο. Μπράβο ρε φίλε. Μπράβο. Διαβάζω ένα βιβλίο, Κωστή. Ναι. Οι άθλοι των Αθηνών. Ο Βίκτορ Ογκό είχε γράψει αυτό πριν από τους άθλιους με το Γιάννη Αγιάννη και το Φραντζόλι, έτσι. Καραβέλη. Να ρωτήσω κάτι. Βεβαίως, να ρωτήσεις. Καλώς να έρθει ο αρχηγός. Και αυτό το ρ είναι από την ταινία το πέμπτο στοιχείο. Το ρ που λέω, το ράδιο ψυχοθεραπεία. Αυτό μου έχει κολλήσει από βραζιλιάνικα μάτς που συνήθως... Έλα, τι έγινε. Την ταινία την έχεις διαφύγει. Το πέμπτο στοιχείο. Ναι, ναι. Φίλε, είχα δουλειά και έφυγα στο τέταρτο. Τζόκοβιτς. Και δεν πρόλαβα. Α, δεν είναι από εκεί. Όπως την πρώτη φορά πήγα να δω τους 300, έτυχε κάτι στη δουλειά και έφυγα στη μέση, είδα τους 150. 151. Οι άθλοι των Αθηνών, φίλε, η προπαγάνδα, γιατί είναι και πολύ σοβαρό το θέμα, εμείς προσπαθούμε να το διακομωδήσουμε γιατί είναι και αστεί βέβαια. Η προπαγάνδα χτυπάει κόκκινο, αδερφέ. Σε κάθε επίπεδο. Άμα σου πω ότι έχω πάθει σε μάτσε Πανιόνιος Πάγου, δεν θα το πιστεύεις. Τέλος πάντων. Πες μου. Πριν πολλά χρόνια. Ναι. Μπαμπαμ, πες. Είσαι κοντά σε μένα ηλικιακά, 50 δεν είσαι. Ναι, 48. 71. Τι είσαι, 69? 66. 66 δεν είσαι, 50. 53. Συγγνώμη. Θα σου κόψω ρε, τρία από μένα. Κόφτα στον κύριο ρε. Εδώ μπαίνουν οι ομάδες και σβήνουν τα χρέη ρε. Και λέει νέο στάδε. Οπότε άστο. Ναι, δύσκολο. Για πες λίγο, στην Νέα Σμύρνη τι είχε γίνει. Θα μας τρώγανε σε ένα... Μας την πέσανε εκεί και μπήκαμε σε ένα μαγαζί να γλιτώσουμε και ο άλλος μας έβγαζε έξω ο άνθρωπος. Δηλαδή, τι να σε πω τώρα, καταστάσεις άγριες. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα. Γερή να είναι όλοι και να είναι όλοι καλά. Τι λέει, έχουμε σε όλο τον κόσμο και σε σένα και να είναι όλοι καλά. Και όλα τα πάω ξάκια να είναι καλά. Γεια σου Σακαλάκο. Να σε καλά. Καλημέρα σας. Ναι. Γεια σας. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι κάνουμε. Καλώς το παιδί. Μια χαρά. Για πες. Είσαι ο. Good Village τηλεφωνώ. Καιρό έχουμε να πούμε. Είσαι ο. Ο Πέτρος από Good Village. Έλα ρε Πέτρο. Πού είσαι ρε Good Village. Πού είσαι ρε Good. Παίρνω μια στο τόσο. Μια στο τόσο. Κωστή, ένα θέλω να πω. Βεβαίως. Ακούω την μεσημεριανή την εκπομπή. Ναι. Δεν τη χάνουμε έτσι. Δεν σε χάνουμε ποτέ. Πολύ χαίρομαι. Ευχαριστώ για την συμμετοχή και τα λοιπά. Και στο πρώτο μέρος και στο δεύτερο που είναι δύο διαφορετικά. Διευθυντής του Λίμπερο ποιος είναι. Διευθυντής του Λίμπερο αυτή τη στιγμή είναι τριάδα. Ναι. Ένα 8ωρο γίνεται να σε δώσουν αυτή να κάνεις εκπομπή. Καλά, δεν τρέπεσαι, ρε. Θα με φυλατώσετε. Πρόσεξε, δεν είναι ότι μας αγαπάνε όλοι. Άλλοι τσινάνε που έκανα το μεσημέρι. Έτσι. Π.χ. από κάποια από άλλες ομάδες. Λέει γιατί αυτός. Λοιπόν. Δεν είναι εκπομπή του ΠΑΟΚ εκεί πέρα. Είμαστε... Στο δεύτερο μέρος. Στο δεύτερο μέρος είναι. Και okay. Το μισάωρο Κωστή είναι λίγο, να ξέρεις. Αγόρι μου. Θα μαζέψουμε υπογραφές να κάνουμε αίτηση για παραπάνω. Πειθείτε με! Μετά τις 3 δεν υπάρχει ούτε ένα λεπτό, αδερφέ. Μετά γίνομαι μπαμπάς. Βγάζω το μανδύα του ραδιοφωνατζή και αρχίζει το κυνηγητό. Να πάρεις τα παιδιά από τα σχολεία. Να τα βόλεϊ. Να οι λογοθεραπείες. Να κάνουμε 8-3 τότε. Αγόρι μου. Σε ευχαριστώ μόνο και μόνο που το λες. Είσαι κορυφή, είσαι πραγματικά εφραίνης καρδίαν. Να είσαι καλά, αγοράκι μου. Να είσαι καλά. Για πες τι άλλο θες. Αυτό. Πέρα από τα λιβανίσματα, σε ευχαριστούμε. Δεν θέλω λιβανίσματα, να σ' ακούμε με αυτόν. Παίρνω από εδώ να σου δώσω το σχετικό ποσό που έχουμε πει, ότι εντάξει, στα καλά λόγια κτλ. Και... Εντάξει. Πες κάτι άλλο, τι άλλο θες να πεις, πες κάτι. Αυτά. Χαίρομαι να σ' ακούω. Σε φιλώ, να σε καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ. Αυτό θέλω να βάλω. Αυτό. Τώρα βρε, έρχομαι, τώρα, ναι, γεια σας, ναι. Καλημέρα σε όλα τα σμουσάκια. Καλό στο θουβού, άκου λίγο γιατί γουστάρω.
Ναι. Πώς το καταλαβαίνω, πώς αντιλαμβάνομαι. Ότι είναι μια γυναίκα ίντα, τα δεύτερα ίντα, ναι. Ήτα ίντα, στα 60, 70 ξέρω εγώ. Ο φίλες το 50 λέω άντε Μπελούτσι πήγες να το σώσεις, μετά μου λες δεύτερα, μετά τρίτα, δηλαδή ένα πόδι. Με το ένα πόδι. Λίγο ξέρεις αδύνατη, λίγο ξέρω εγώ έτσι ψηλό καλοστεκούμενη και τις πιάνουν τις βογιές και πάτα. Και κιούτα με το, ξέρεις, με το τέτοιο. Και πάτα και κιούτα, φίλε. Ναι. Πεταχτώ, ρε, με το... Αυτό είναι πώς λέμε, και, και πία και ίντιο. Έτσι. Ναι. Και με πάτα και... Με σοπαλάκια με τη σπάτουλα, πώς θα στο και, πω, ρε, και πάτα και κιούτα, μάλιστα. Και έρχονται και μας λένε ότι αυτή είναι η μη Σελάς. Εκπάγλου. Που άμα τη δεις τη νύχτα, τέλος, γεια σας. Και τη μέρα μου αυτή... Συγκοπή. Και τη μέρα, βεβαίως. Ο Σοβάς. Άμα δεν σε στραβώνει ο ήλιος. Ναι, ναι, ξεκάθαρο. Και μας λέει ότι αυτή είναι εμείς Ελλάς, ας πούμε, η Star Ελλάς. Ναι. Και λες, παιδιά, κάτσε, ποιον αιώνα, περίμενε λίγο, για ποια χρονιά μιλάμε. Γιατί λέμε, τώρα... το που γύρισε από την αργοναυτική εκστρατεία ο Ιάσονας, πήγε στα Καλλιστεία και συμμετείχε. Και το δώρο το χρυσόμαλο δέρας, για να μην πω το χρυσόμαλο τέρας. Τέρας. Τέρας που λέει και ο Συρίγος. Τέρας, είσαι τέρας. Έτσι είναι αυτή η προπαγάνδα. Προσπαθούν να μας παρουσιάσουν το άσπρο μαύρο. Γι' αυτό είμαστε όλοι ΠΑΟΚ και το ξέρουν και αυτοί ότι είναι ΠΑΟΚ. Πραγματικά. Γιατί πάνε να μας κάνουν το άσπρο μαύρο. Η δε αστεία τους συμπεριφορά είναι που μας λένε εμάς περίεργους και γραφικούς και τα βλέπετε όλα έτσι. Δηλαδή... Μα σηκωστεί. Γιατί μερικές ατάκες, ας πούμε, ξέρω εγώ, λέει ο πρωτομυριστής είναι και ο πρωτοπίπι. Ναι, ναι, αυτός βεβαίως. Ο πρώτος. Δεν είναι τυχαία. Αυτός που έχει το ζόρι. Ξανά λίγο, περίμενε, ξανά λίγο. Ο πρωτο, είναι ο πρωτομυριστής, είναι και ο αυτός ο οποίος έχει. Έτσι. Ναι. Τζούφια, υπόκοφη, θορυβόδη, καταρρυπάς. Υπόκοφη και. Αυτές, φίλε, είναι οι χειρότερες. Αυτές. Ναι. Είναι ροβιχυπή, ραδιοβιοχημικός πόλεμος. Βγαίνει στην επίθεση πρώτος. Πρώτος. Γιατί όταν άλλο να απολογείσαι και άλλο να πεις ρε, τι είναι αυτό, και άλλο να πεις όχι, δεν ήμουν εγώ. Άλλη κουβέντα η μία, άλλη κουβέντα η άλλη. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου. Έτσι, αυτή είναι η προπαγάνδα. Άκου λίγο. Γεμάτη αμαρτίες είναι αυτή. Δεν τις κάνεις. Αμαρτία είναι να τις κάνεις. Έχω μάθει τώρα τα κουμπάκια και κάνω και μαγκές. Αυτό που θέλω. Άμα δεν την κάψω εγώ την κονσόλα, με φτύζεται. Αγόρι μου, αγόρι μου. Εντάξει, Δουβού, προχωράμε, φίλε. Προχωράμε. Φυσικά. Έρχεται ο αρχηγός. Έρχεται. Η ομάδα κοστίνει στο 60%. Το πιστεύω 50, αυτό. 50-55 εκείνα ακόμα. Δεν έχει ξεμπουκώσει καν. Ναι. Δηλαδή, προσπαθώ να φανταστώ στα καλά τους Κρέσπο Βαρέλα ή Κρέσπο Ίγκη. Να έχω δεξιά Μάτος Λιμιό ή Μάτος Ζαμπά, ναι, στα καλά τους και δυο. Αριστερά Γιαννούλη Βιερίνια, ξέρω εγώ. Και να οργώνει Μαουρίσιο. Δηλαδή, προσπαθώ να φανταστώ. Έτσι. Φτιάξε με. Πρόσεξε. Αριστερά πίσω Γιαννούλης. Μπροστά Βιερίνια. Υπάρχει το Γιαννούλης Στοχ και Μάτος Βιερίνια. Ναι, φυσικά. Ο αρχηγός μπορεί να παίξει και στις δυο πτέρυγες. Να έχεις λοιπόν. Αριστερά Γιαννούλη και μπροστά, όπως είπες, Βιερίνια ή Στοχ ή Μπίσεσβαρ, ξέρω εγώ, ή Λάμπρο, εγώ σου λέω που ακόμα δεν τον έχουμε δει. Λάμπρο, έτσι. Ναι, δεν έχουμε λοιπόν, δει. Λοιπόν, πρόσεξε. Ή ο Ζαμπά, ο καλός Ζαμπά, όχι αυτός, ο καλός. Δεν σε εναλλακτικές, ούτε καν τον αναφέρουμε τον Ζαμπά, έτσι. Λιμνιός, η αδυναμία σου. Ο Λιμνιός, πρόσεξε. Ποιο πείσαι. Ο Λιμνιός, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει από εκεί. Αριστερά. Όχι, εννοώ να πάει αριστερά. Α, ναι, εννοείται. 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 Και ο Λιμνιός είναι τελευταία αδυναμία. Όταν έπρεπε, του κάναμε κριτική γιατί βλέπαμε ότι δούλεψε, φίλε. Μην πας και πέφτει επάνω στην πινακίδα. Δούλεψε με το κεφάλι ψηλά. Τρέξε. Είσαι μπουκαδόρος. Μας φωνάζαμε σε εκπομπές. Ρε μπουκαρέ, αυτό είναι το ατού σου, ρε. Είναι σαν μια γυναίκα που έχει καταπληκτικά πόδια. Φυσικά θα φορέσει σορτσάκι και μείνει, ρε. Μη φοράς και λεμπία. Ακριβώς. Έχεις πολύ ωραίο στήθος. Γιατί φοράς η Βάγκο μέχρι πάνω να πει χιτό. Γιατί φοράς χλένι. Βάλε εκεί πέρα, βγάλε αυτό που έχεις, δείξ' το.
Αυτό του λέμε του Λιμιού. Έτσι, δείξε τα πόδια σου. Τα προσόντα σου. Δείξε τα πόδια σου, δείξε το βυζί σου. Καταλαβαίνει ο Λιμιός τι λέμε, νομίζω. Καταλαβαίνει, βέβαια. Ναι. Εντάξει. Απλά φαντάσου αριστερά. Γιαννούλη, Βιερίνια, με πίσε με τον καλό μπίσε, γιατί είναι ντεφορμέ, στο κέντρο, μπροστά, είτε Ακπομ, είτε Σφιντέρσκι, είτε Πρίγιοβιτς αν γυρίσει. Είτε και με δύο, ο Στράτος είχε πει. Έτσι, ναι, ναι, είτε και με δύο, φίλε. Είτε και με δύο. Είτε και με δύο. Πρίγιοβιτς κορυφή, Ακπομ από πίσω. Είτε και με δύο. Πιάσε με τα δεξιά. Μάτος, Λιμνιός, δηλαδή Μαουρίσιο επίσης επιστροφή στο κέντρο. Δηλαδή, παιδιά, δεν είχαμε ποτέ. Ποτέ δεν είχαμε στην ιστορία του συλλόγου τέτοια ποιότητα σε τέτοια ποσότητα. Πάντοτε είχαμε δύο-τρεις καλούς παίκτες. Συγγνώμη, Κωστή, ποια ομάδα στην ιστορία είχε σε όλες τις θέσεις τέτοια ποιότητα, ποτέ ελληνική? Ποτέ, ποτέ. Εντάξει, μπορεί να είχαν παιχταράδες σε πολλές. Ποτέ. Δύο-τρεις μεμονωμένους κάναν και μεγάλες μεταγραφές. Αλλά εδώ βλέπεις ότι υπάρχει και πλειάδα. Δεν είναι μόνο σε ποσότητα. Και έχεις σε ποιότητα. Έχεις, ναι, έτσι. Έχεις έγινε θουβού! Σε φιλό! Μόνο ενωμένη, παιδιά. Μόνο αγόρι μου, μόνο. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, καλημέρα σας. Τέλειος. Πάμε στον επόμενο. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Τι έγινε. Τι γίνεται. Όλα good. Όλα, όλα ρε χάρη, σε κατάλαβα. Πολύ ψαρωτικό. Έλα, τι γίνεται. Βγήκες ηχόχρωμα ερωτικός. Η καρδιά έχει λόγους που λογική αγνοεί. Έτσι, δώσε πόνο. Κουράστηκαν τα πόδια μου γιατί σε κυνηγούσα όλο το βράδυ στο όνειρό μου. Τι κάνετε, όλα καλά? Καλά, αγοράκι μου, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ. Εγώ δυστυχώς είχα ένα τυχηματάκι, έσπασα το χέρι. Το χέρι, αυτό που γράφεις ή το άλλο? Το άλλο, το άλλο. Σοπα ρε φίλε. Όχι ότι έχει σημασία, απλά άμα είναι για αυτό που γράφεις. Μπερδεύεται. Περαστικά, αδερφέ μου. Στη δουλειά, καλά, ξεκούρασε τώρα. Μάλιστα. Θέλω να σου πω σε αυτό που έλεγες, ότι η ομάδα μας αυτή τη στιγμή αποδίδει με ένα 40%, βγάζουμε ένα 20% μέσα στο γήπεδο, ναι, και οι άλλοι έχουν πανικοβληθεί. Φαντάσου να συμπληρωθεί αυτή η ομάδα και να βγάζει ένα 80% και να έχεις... Γιατί αυτή η ομάδα που έχουμε, δεν έχουμε αντιληφθεί πόσο καλή ομάδα είναι αυτή τη στιγμή. Όταν βλέπεις ένα στόχο να μην χωράσει μια δεκάδα, έναν μπίσεσβαρ να λες... ναι, αλλά έχω καλύτερο αυτή τη στιγμή το Λιμνιό. Όλες αυτές τις τέσσερις έχουμε αυτό δει. Αυτό που λες είναι πολύ μεγάλη αλήθεια. Δεν έχουμε διανοηθεί τι έχει γίνει ακόμα. Όταν βλέπεις έναν Μπίσεσβαρ που ξέρεις ότι από όσο καιρό τον έχεις τον παίχτη, θα σε φορτσάρει Φεβρουάριο, Ιανουάριο, εκεί αρχίζει και φορτσάρει αυτός. Τεράστια ποιότητα. Επίσης, τεράστια. Ο Μάτος επίσης θα σε φορτσάρει Μάρτιο. Είναι παίχτες δηλαδή που αργούν να σου δώσουν ή σου δίνουν τότε που παίρνεις το πρωτάθλημα. Ο Μπίσε παραδοσιακά πρέπει να κρυώσει ο καιρός. Δεν ξέρω αν έχει να κάνει με το μακριμάνικο να πούμε και τις αλλεργίες του, αλλά είναι παραδοσιακά. Το παιδί δεν λειτουργεί με ζέστη. Φθινοπορεινό αγόρι είναι. Ναι, ναι, τον αρέσει το κρύο. Εμένα ξέρεις, επειδή είσαι παλιός, αυτό σε μένα είναι η καψούρα μου, το ξέρεις. Όμως από τον Άγιαξ και μετά δεν έχει παίξει. Όχι, δεν έχει φανεστεί στο γήπεδο. Δεν ξέρω αν εκεί τα έδωσε όλα, αν άδειασε, αν ψυχολογικά του κόστησε που δεν παίζουμε στην Ευρώπη. Δεν ξέρω τι. Και πρόσεξε, τον βάζει και στον άξονα τώρα ο Αμπέλ. Που λέγαμε ότι η αριστερά δεν είναι η θέση του κτλ. Τον βάζει πλέον άξονα, έτσι. Περιμένουμε, ίσως να ξεκουράστηκαν τώρα, να δούμε. Περιμένουμε να δούμε την ομάδα να μπει ο Μαουρίσιο, που είναι όχι μόνο καλός παίκτης. Κάνει καλύτερους και τους υπόλοιπους, τους γύρω του. Είναι κομβικός, γιατί μπορεί και... Είναι ρυθμιστής βασικά. Όποιος μπορεί να το αντιληφθεί αυτό, ρυθμίζει τη ροή του παιχνιδιού. Ακριβώς. Χωρίς να καταλάβει κανένας τίποτα. Ακριβώς. Εγώ επιμένω και λέω ότι αυτή η ομάδα θα το πάρει περπατητή. Δεν μπορεί... Εμένα λένε καλά, βλέπεις μπάλα και εσύ και κάνεις... Εγώ λέω, παιδιά, άλλο ένα πράγμα ξέρω. Τη ομάδα μου παίζει 40%. Αποδίδει 20 λεπτά μέσα στο γήπεδο. Τι θα γίνει όταν θα έρθει. Γιατί θα έρθει αυτό, νομοτηριακά θα έρθει. Ότι θα παίξω ένα 70-80% και θα βγάζω 80 λεπτά γήπεδο, θα τους τρελάνε όλους. Δεν πιστεύω να υπάρξει ομάδα να μπορέσει να μην πλησιάσει. Αυτό... Τουλάχιστον στην Ελλάδα, αυτό... θα μου πεις μόνο στην Ελλάδα είσαι. Αλλά λέμε τώρα ότι. Πρέπει να βάλουμε, χάρη, και τους άλλους παράγοντες μέσα.
διαιτησίες, έτσι, περιβάλλον Κωστημού. Και βεβτά και τα λοιπά, όλα Κωστημού. Να τα βάλουμε μέσα. Ναι. Κωστημού, ναι. Από τη στιγμή που θα μπαίνει στο 20 και θα καθαρίζει το μάτς... Πρέπει να κάνουμε αυτό που κάναμε και πέρσι, στα κόκκινα. Ακριβώς, αυτό θέλω κάθε να σου πω, ότι πέρσι οποιαδήποτε διαιτησία δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. Φέτος, δεδομένου ότι έχεις και το VAR, δεν υπάρχει περίπτωση να σε αλλοιώσουν άλλο αποτέλεσμα. Βλέπεις τι γίνεται. Αλλοιώνουν αποτέλεσμα στον Ολυμπιακό με την Τρίπολη, αλλοιώνουν με την ΑΕΚ τον ΠΑΟΚ. Και έχει εφόσον γίνει ήδη δεν θέμα. Έχει τις γραμμές χάρη και το ελέγχουν Έλληνες, αυτό μια χαρά μπορεί να μας το ξανακάνουν. Ήδη όμως έχει γίνει θέμα στη έγινε FIFA. Θέμα, αφού ήρθε ο φιφαντής εδώ και λέει ρε παιδιά και τι λέει, κάνετε. Παιδιά, τι γίνεται. Τι γίνεται ρε παιδιά. Δεν μπορείτε να εξέσετε, πόσο να εξέσουν αυτό το βάρε φίλε, όσο και να θέλουν, δεν μπορούν να το εξέσουν όσο θέλουν. Γιατί είναι ένα μηχάνημα, το έχει όλη η Ευρώπη και δεν έχει εκτεθεί κανείς. Δεν μπορούμε εμείς εδώ πέρα να αποδείξουμε τελικά αυτό που θέλουν αυτοί. Γιατί δεν γίνεται. Και αυτό που έγινε ό,τι αναφορά το θέμα γραμμής στο βάρ, είναι για μένα είναι στήσιμο. Το ότι δεν βάλαν τη γραμμή. Για να υπάρχει αμφιβολία και να υποβαθμιστεί το ΒΑΡ. Τέλος πάντων, πολλά λέω. Εγώ ένα πράγμα ξέρω. Επειδή λέγαμε για ηχόχρωμα. Αυτός εδώ γαμπού. Ακούστε ναι. Λίγο. Σε παρακαλώ, πάρει γουάιτ. Άκου, φυλάκο. Συγγνώμη, αλλά τον καβλιάρης. Είναι το πρώτο λίγο. Πράγμα που. Είναι λίγο. Συγχωρέστε με, αλλά. Άκου τον αλήθεια. Ο οποίος ήταν σαν σημαδούρα, έτσι, οπτικά. Ναι, μια μεγάλη σημαδούρα. Και από τις μεγάλες που στηρίζουν όχι τα Chris Craft σε αγώνες. Τα μεγάλα. Μεγάλα, υπεροκιάνια, αυτά που σπάνε τους πάγους, να πω τα θωρικτά. Αλλά τεράστια μορφή. Φίλε, εκπληκτική φωνή. Δεν υπάρχει τώρα. Σου λέω τώρα, λιώνουν ακόμα οι γυναίκες. Όπως βλέπεις δεν ζορίζεται, δεν είναι δυσκυλίος καθόλου. Ό,τι του βγαίνει, εύκολα. Ελεύθερα, ελευθεριότητα. Πιστεύεις είχε επιτυχίες γυναίκες, Χάρη? Πολύ μεγάλη όμως. Σχορεμένος, έτσι. Σχορεμένος. Ναι, δυστυχώς, φίλε. Μια εκπληκτική φωνή. Εγώ την λάτρευα αυτή. Ο πιο ωραίος λευκός καλλιτέχνης. Ο White. Ασχέτως αν ήταν μαύρος. Ασχέτως, φίλε. Φιλιά πολλά. Μικρή λεπτομέρεια. Μικρή. Γεια σου, Χαρούλη μου. Ζουμουσού, αδερφέ μου. Ένα πράγμα μόνο, παιδιά. Μόνο ενωμένοι, φίλε. Έτσι. Αυτό μόνο ενωμένοι. Κάθε και όπως μέρα. Λέω πάντα, όποια γροθιά και να χτυπώ, όπου και να χτυπήσει μια γροθιά, αν είναι σφιχτά τα δάχτυλα, δεν παθαίνει τίποτα κανένα δάχτυλο. Μόνο του μπορεί να σπάσει, να το διαλύσει. Τώρα που έχει σπάσει και χέρια, το σκέφτεσαι λίγο παραπάνω. Είναι οπότε. Φιλιά! Γεια σου, Χάρη, ζουμουσού, αδερφέ μου! Φιλιά! Φιλιά, φιλιά. Never, ever gonna stop. 52 απόδοση δίνει να παίξουμε στην πρωινή μας εκπομπή Barry White, κυρίες και κύριοι. Ευχαριστούμε για το σινιάλο. Ακούτε 24 αθλητήριο ζουμουσού. Δεν μπορώ. Πάμε τελευταία γραμμή πριν το διάλειμμα, προλαβαίνουμε. Όχι, όχι, για μετά είσαι. Για μετά. Θα περιμένεις λίγο, αδερφούλη μου. Θα περιμένεις λίγο, αδερφούλη μου, γιατί πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Να πω ότι χορηγή πρώτης ώρας είναι η Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης. Να τα πούμε φωνή. Έτσι, αυτό. Electronet Παπουκίδης Νικολαίδης, με ζανούσι και κουζίνες. Και δώρο βέβαια 100 ευρώ σκεύη ανοξείδωτα. Για ψάρι στο Αιγαίο, διοικητήριο 214.000 και ο ρόκαστρο 69-56-66. Πάω ξάκι, λέει ο Καραγιάννης, και ο Μπάρι Γουάιτ, άσπρος και μαύρος. Καμένες λιχνίες, ρε. Βέβαια, Νικολαίδης, Σαχαροπλαστία, Καρόλη και Δημητρίου 243 και τουρτάρες και καφεδάρες και τα πάντα όλα. Και κρεατούμπα ποντού 10, ψητά και μαγειρευτά. Δεν μπορώ, πιάνει γέλιο, δεν μπορώ. Μην ξεχνάτε, στο Βεργίνα Θέατρο, Γιάννης Πλούταρχος,
για λίγες και εκλεκτές παραστάσεις σε ένα καταπληκτικό, καταπληκτικό σκηνικό στο Ρίζες Καζίνο Θεσσαλονίκη. Εκεί 2310-491-291, όλο το 24ωρο, προπόληση εισιτηρίων στα ticketservice.gr και στα καταστήματα public. Μπαίνετε 10 παρατέταρτο ώρα έναρξη. Δεν είναι ανάγκη και απαραίτητο να μπείτε να παίξετε και στο καζίνο. Σας το λέμε γιατί είναι εξαιρετικό το πρόγραμμα και αν είστε φαν πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε πρέπει να πάτε να απολαύσετε αυτό το πρόγραμμα. Θα πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε. Ανησύχησα. Πάμε γραμμές να μιλήσετε εσείς. Πάμε 2310-287-888. Ήδη περιμένουν τέσσερις. Πάμε, καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα, Κωστή. Καλώς το παιδί. Καλώς τον. Καλώς τον. Από τις Χαραμάδες μπήκα φίλοι. Από τις Χαραμάδες. Άλλοι τέσσερις είναι τώρα, πίσω. Αν θα κατάφερα τριψήφιος να μπω από τις Χαραμάδες είναι ένα άλλο θέμα. Έχω πολλά μηνύματα που θέλουν να βαφτιστείς από δύο Πομπέους. Ήταν μια κορυφαία σου στιγμή που νομίζω ότι μπορεί να γίνει ένα εξαιρετικό παρατσούκλι εκεί. Εκεί. Θα το σκεφτώ. Σκέψου το, γιατί δεν θέλουμε να σου βάλουμε ένα παρατσούκλι που δεν θα σου αρέσει. Έτσι. Αλλά το από Θα το σκεφτώ πολύ σοβαρά. Μπορείς και... από διοπομπέως μάγος, αν δεν σου αρέσει το τράγος. Έτσι, γιατί ήταν μαγικό. Υπάρχει μάγος άλλος, φίλε. Άλλος. Αυτός είναι magician. Yeah. Της Καλάστρας. Δεν μπορώ να του κλέψω ούτε δευτερόλεπτο δόξας. Φίλε, το γέλιο του μάγου, το ναι, γέλιο του όμως, ναι. Είναι βγαλμένο από κάπου αλλού, από ταινία, δεν είναι. Πρέπει να το ηχογραφήσεις, ρε παιδί. Πρέπει να το γράψουν, να είναι σποτ. Πρέπει να είναι σποτ, πρέπει. Λοιπόν, δεν μου λες, για τη διαφήμιση αυτή που λέει για το Ποσειδόνιο, ναι. Για τον κόσμο της... της καλλιτεχνικής κολύμβησης. Εγώ που δεν ενδιαφέρομαι για τον κόσμο, αλλά ενδιαφέρομαι για τα κορίτσια. Τα κορίτσια, βεβαίως. Αυτά τα ανάποδα, τα ψ, τα χ, τα γράμματα, ναι, που κάνουν στην καλλιτεχνική κολύμβηση. Ναι. Κοίταξε, φίλε, δεν είναι κακό. Λαπισίν. Γι' αυτό, ναι, λέγεται λαπισίν. Αυτό μπορούμε να κάνουμε κάτι. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι για τον κόσμο, για τα κορίτσια ενδιαφέρομαι. Συ, γιατί νομίζεις ότι λέγεται πισίνα, αφού σου αρέσουν τα λογοπαίγνια. Από πού μπορεί να προκύπτει η λέξη? Για ψάξε λίγο τη ρίζα. Τι βλέπεις πηγαίνοντας λοιπόν. Στο λαπισίν. Μάλιστα. Λοιπόν. Και δεν λέω να κρατάμε μία πισινή. Λέει κράτα μία πισινή, γιατί αν κρατήσω ένα πισινό πειράζει. Ναι, από το στόμα μου το πέρι. Ο κορυφαίος που έχουμε δει σε διαφήμιση ανήκει στο υπέροχο πρόσωπο της Αλής Θερών, σε εκείνη τη διαφήμιση που πιάνεται το φόρεμά της και ξεπλέκεται. Και υπάρχει με το Μαρτίνι. Με το Μαρτίνι. Την παλιά που υπάρχει ο σωσίας του ο Νάση και σηκώνεται και ξεπλέκεται σιγά 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 το φόρο και μόλις φαίνεται η αρχή από το ωμέγα, μόλις σκάνε τα μαγουλάκια στο πλάνο, βγαίνει επάνω Μαρτίνι να πούμε η στάμπα και μετά μάθαμε ότι αυτός ο υπέροχος ποπός, για να μην πω τη λέξη κόλος, ανήκει σε αυτό το αγγελικό πρόσωπο της Αλής Θερών και λες τέτοιο πρόσωπο και τέτοιο κόλο. Μετά λέγεται δεν έχει βυζί. Εντάξει, ρε φίλε. Δηλαδή έλεος. Δηλαδή, σε παρακαλώ, έχει δώσει 2 στα 3. Τι να κάνει. Λοιπόν, για πες. Έχω την εντύπωση, ναι, ότι θα πρέπει να κάνεις επαιτειακό αφιέρωμα, διότι το 2020, ναι, κλείνουν 20 χρόνια από τη θεϊκή ατάκα. Τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει η χωριά της. Θα τη βγάλω αέρα. Θα βγάλω Τζένι. Ναι, αυτό ήθελα να σου πω, ότι πρέπει να είναι 20 ετία, φίλε. Πρέπει να έκλεισε 20 πρέπει. ετία. Δεν αποκλείεται. Την είχαμε βγάλει αρένα, Τζένι Μπότσι. Ναι. Αλλά θα την ξαναβγάλουμε. Εννοώ την Τζένι Μπότσι. Ναι. Και τελευταίο να πω για να κλείσω. Ναι. Ξέρεις τι μου θυμίζει αυτό με τους ρεπόρτερ της ΣΑΕ και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τους. Ναι, για πες. Θέλω να κάνεις λίγο εσύ αυτόν της FIFA. Που, ναι, λέει αυτό που λέει, ρε παιδί μου. Επειδή έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα, θα πω στα ελληνικός. Εγώ που έχω έρθει. Α, κάτσε, περίμενε, τι ήταν αυτός. Κάρλος Χεσούς. Όχι, άλλη προφορά θέλει. Επειδή έχω μεγαλώσει στην Ελλάδα και στο παρελθόν ερχόμουν να διακοπές, θέλω να πω ότι στη φάση του πέναλτι του Μπαράλεθ πεντακάθαρο είναι, νομίζω, πέναλτι. Εσύ τι λέτε, κύριο? Ναι, ότι είναι πέναλτι. Στη φάση του Αγούστο είναι... Τελειώσατε. Όπως τα μωρά μιλάνε φανό. Έτσι ακριβώς, φίλε. Κλείνουνε μάτια, κλείνουνε αυτιά και φωνάζουνε δυνατά. Δεν σε βλέπω. Δεν μου λες, ανοιγοκλείς και τις παλάμες στα αυτιά για να μην ακούς.
το βρίσκω πιο σοβαρό επιχείρημα και στάση, έτσι, από αυτό που κάνουν, να ξέρεις. Μα είναι η μοναδική απάντηση, δεν υπάρχει άλλη. Φοβερό φίλο, ρημότητα φουλ. Προφανώς. Και τελευταίο πράγμα, και ναι, κλείνω για να μην κρατάω τη γραμμή. Ναι. Το μεσημέρι στην εκπομπή, των 2 με 3, ναι, σου έχω εκπληξούλα. Ω, θέλω. Ήθελα χθες, αλλά δεν πρόλαβες. Μπήκα από το παράθυρο πάλι, με σουτάραν από την πόρτα και έπεσα. Θέλω, θέλω. Έπρεπε να βγει ο Βασιλόπουλος. Θέλω. Έγινε, αγοράκι μου. Σε ευχαριστώ. Γεια σου, στράτε μου. Γεια σας. Ναι. Έλα, Κωστή, καλημέρα. Καλώς το σεραίο. Τι γίνεται, Κωστή? Επειδή αυτό το σεμινάριο έγινε χθες πάλι με πρωτοβουλία του Γραμμένου και όλοι τον έχουν εξεσκίσει του Γραμμένου, εγώ δεν τον ξέρω τον άνθρωπο, ούτε λαλίστα του ξένα, τον ξέρουμε πολύ καλά του, τίποτα, έτσι. Φαντάζεσαι άμα δεν είχε βάλει ξένο διαιτητή στο πρώτο τελικό και όλα αυτά που ακολούθησε και παίζουμε ξένους διαιτητές, τι τύχη θα έχει όλη αυτή η προσπάθεια του Ιβάν Σαββίδη και του ΠΑΟΚ περισσότερο. Τι τύχη να έχει, φίλε. Ατυχία θα είχε. Τώρα, τι τύχη. Όλο το περιβάλλον, πόσο πάει κόντρα στο ρεύμα και τι προσπαθεί ο άνθρωπος να κάνει με μια αισθηνή πλειοψηφία, γιατί δεν την πήραμε μόνοι μας την ΕΠΟ, την είχαμε πάρει, ας πούμε, με τον ακατανόμαστο, έτσι. Φυσικά. Δηλαδή, πρόδωσε τον Ιβάν, τον πρόδωσε, ναι, έτσι, τον πρόδωσε. Ο δικός μας δεν κατέβηκε να παίξει στον τελικό. Δεν κατέβηκε να παίξει, τον ημιτελικό. Και είπε, εγώ φεύγω. Έτσι, ο άλλος κατέβηκε και πήγε να πάρει το κύπελο. Οκ. Okay. Ο καθένας είναι, έτσι, υπόλογος για τις πράξεις του. Έτσι, και δίνει στον κόσμο την εικόνα προς τα έξω. Να πω. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Γιατί τώρα και με ΒΑΡ και με ξένους διαιτητές και με το υλικό που έχουμε εμείς, φίλε, λίγο άμα στρώσει άμυνα, φίλε, λίγο άμα στρώσει άμυνα, ένα κλικ θέλει να στρώσει άμυνα, δεν τους φοβάμαι πουθενά, δεν τους βλέπω, φίλε. Δηλαδή τι να έχουν μια ψεύτικη κατοχή στο Καρεσκιάκι και να τους βγαίνει στην κόντρα. Αυτοί πίσουν όλοι παλέμαχοι, ρε φίλε. Όλοι. Εκτός από το Τσιμίκα, ας το πούμε, που το παιδί είναι λυπηδοφόρος, γιατί είναι σεραίος, είναι λυπηδοφόρος, όλοι άλλοι είναι παλέμαχοι. Ποιοι θα παίξουν ένα. Δηλαδή πώς θα σταμάτησουν. Μα δεν είναι αυτοί οι καλύτεροι τους παίχτες, γιατί τους αναφέρεις. Άλλοι είναι αυτοί που φοράνε τα σορτσάκια, τα μαύρα και τα χρυσαφή τα μπλουζάκια για αυτοί στο ΒΑΡ. Με ξένο διαιτητή παίζει εκεί μέσα. Πώς σου λέω, δύο φάσεις. Πέναλτι στον Παράλες. Τελείωσε, φίλε. Εκεί είναι σε μείον 2 πόντους. Έτσι, φάουλ στον Αγκούστο, δηλαδή όσες φορές και να το δω, σμπρώχνει την μπάλα ο Αγκούστο λίγο και έρχεται ο άλλος και του τρώει τα πόδια, φίλε. Ξεκάθαρο. Σταματάς τη φάση, γεια σας. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Έτσι. Είναι ξεκάθαρο, ρε φίλε. Α, πραγματικά σου λέω, εμείς δεν έχουμε ζήτημα. Δεν προσπαθούμε να αλλοιώσουμε την πραγματικότητα. Αν δεν τον είχε βρει, δηλαδή θα λέγαμε, παιδιά, έχασε την μπάλα, οκ. Okay. Δεν έχουμε τέτοια ζήτημα. Για να στρώσει το Σαββατοκύριακο. Αγόρι μου. Ρίχτω. Είναι ένας χοντρούλης πολύ φορτωμένος, αλλά στεναχωριέται που το λένε χοντρούλη, ρε παιδί μου. Ναι. Και δεν μιλάς για τον Βαγγέλη, βέβαια. Όχι, μην πάει το μυαλό σου. Επειδή πήγε το μυαλό μου λίγο. Όχι, ακούστε. Ναι. Και έχει ακούσει τώρα για ένα Ινστιτούτο που κάνει θαύματα, ρε παιδί μου. Ναι. Πηγαίνει εκεί, λέει στον πρώτο όροφο, λέει, χάνεται, λέει, από 5 μέχρι 10 κιλά σε μια εβδομάδα. Ανεβαίνει πάνω στον πρώτο όροφο, ναι, βλέπει μέσα 4 μανάρια τελείως γυμνά, το ξεντίνουνε. Λέει, τρέχει, τρέχω, κυνηγάω, σε πιάσω σε γαμπίπι, κουδουνάκι, σταματάω. Σε μια εβδομάδα δεν έπιασε καμία, τέλος πάντων, αλλά έχασε τα 10 κιλά που ήθελε. Μετά λέει δεύτερος όροφος, λέει 10 με 15 κιλά, τρίτος όροφος 20 με 25 κιλά. Λέει από κάτι στο τρίτο, λέει, τι δεύτερο για θέλω, θα να χάσουμε κιλά, να γίνουμε άνθρωποι. Ανεβαίνει στο τρίτο, μπαίνει μέσα Αγκωστή, με το που μπαίνει μέσα, ξέρεις γυμνός μπαίνει αυτός. Βλέπει 4 μαύρους με κάτι βγαλμένα χέρια, γυρνάει, κλειδώνει την πόρτα ο μαύρος. Σκύβει κάτω χαμηλά, χαμηλά κάτω ο σύρτης, ναι, για να ανοίξει την πόρτα μένει, για να φύγει από το δωμάτιο. Και με συναγερμό. Και λέει, ναι, τρέχεις, τρέχω, κυνηγάω, αν σε πιάσω σε γαμπίπι, κουδουνάκια, παλαμπί, ξέχνα τα λέει και ο σύρτης είναι κάτω χαμηλά στην πόρτα. Ο σύρτης άμα τον μάσκυψε, στάση και μπαπ, και μπαπ. Θα τα χάσει τα κιλά, να ξέρεις. Θα τα χάσει. Φιλιά πολλά, φιλιά. Γεια σας, ναι. Έλα, τι κάνεις. Καλό στο παιδί, ρε. Όλα καλά. Όλα καλά. Για εγώ, να ξέρεις 2 με 3 δεν σ' ακούω. Μπράβο, τέλειος. Δεν θα βγω για σένα. Τι ρε, μόνο θα παίρνει ο ξάδερφός σου και ο θείος σου να σε παιδεύουν, ρε. Δεν έχω τόσο μεγάλο σόι. Πρέπει να βρω κι άλλους. Εγώ είμαι αυτός που θα σε παιδεύει στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, τυχώς, γιατί είμαι... Που είχε ένα δούλο που τον έλεγε όταν όλοι τον πενέβανε. Είσαι απλά άνθρωπο. Είχε τέτοιο. Είχε ένα μπινελικωτή. Όχι, δεν είχε μπινελικωτή. Απλά είχε ένα που τον έλεγε. Είσαι άνθρωπο. Είσαι άνθρωπο για να μην πάρει το μυαλό του αέρα. Έναν αυτοφοράκια.
Ας το πούμε Μπινελικέρ. Έτσι, ο Μπινελικέρ. Έλα, αγόρι μου. Για πες. Εδώ θα είσαι και εδώ θα είμαι, μακάρι να είμαστε, που ο ΠΑΟΚ θα κλείνει 100 αγώνες αίτητος στο πρωτάθλημα. 1-1. Δεν θέλω να... Αντώνη, δεν μ' αρέσει αυτό ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Το θέλω με όλο μου το είναι, πίστεψε με αυτό που λες, το θέλω με όλο μου το είναι. Δεν μην θέλεις τύχη και χαζομάρες τώρα, έχεις το καλύτερο ρόλο. Δεν είναι τύχη, θέλω να κοιτάω πραγματικά να κοιτάμε το επόμενο παιχνίδι. Ξέρω μπορεί να ακούγεται φοβερά κλισέ, αλλά θέλω 1-1 τα μάτς. Να σε ρωτήσω κάτι. Αν πεις και το 11 εμείς 11 αυτοί θα πέσω κάτω. Θα πέσεις. Ποδόσφαιρο είναι, θέλουμε, ξέρουμε τι ζητάμε στο γήπεδο. Θα σε ρωτήσω κάτι. Όταν ξεκινήσαμε μετά από εκείνη την ήττα με την Τρίπολη, πίστευε κανένας ότι θα κάνουμε 41 μάτσα ήττη μέχρι σήμερα που μιλάμε? Νομίζω ότι αν ρωτούσαμε... Ναι. Επειδή εμείς ξέραμε τον ΠΑΟΚ ας πούμε πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ και εσύ. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι 99% πίστευε ότι μετά από αυτό το παιχνίδι θα καταρρεύσουμε να δραματίσουμε πέμπτη. Ακριβώς. Ή τέλος πάντων αποκλείεται να κάνουμε. Αν έβγαινε γεια σας και παιδιά, να σας πω ένα νέο, γιατί έχω ένα προαίσθημα. 41 μάτσα αίτητη ρε μπίμπιδες. Θα μιλάμε τον Οκτώβριο, λίγες μέρες πριν την 28η Οκτωβρίου του 19 και δεν θα έχουμε χάσει. Θα του λέγαμε φίλε, σε αμόλυσαν ή τους ξέφυγες. Έτσι δεν θα το λέγαμε. Τέλος πάντων. Εγώ με Βιερίνια μπροστά, φίλε, και Γιαννούλη πίσω, θα είμαστε άστα να πάνε. Περιμένω να το δω αυτό με μεγάλη λαχτάρα, να ξέρεις. Ξέρεις, το Βιερίνια τον αγαπάω λίγο ακόμη γιατί έχει και αυτό το σκεμπέ. Και ξέρεις, δεν τον έχει πλέον. Κάνεις λάθος. Δεν τον έχει πλέον. Τον έχει, το χάνει και μαζί την ελπίδα. Θα σου πω το εξής. Ότι και εμείς κάποτε μπορούσαμε να παίξουμε ποδόσφαιρο, αλλά μας έφαγε. Θα σου πω το εξής. Μας έφαγαν τα συστήματα, ας πούμε. Ο Βιερίνια προ Βολφσμπουργκ. Είχε κολαράκια, είχε κυρίτσα κτλ. Τώρα, αν δεις και πλάνα από την προπόνηση που είναι χωρίς μπλούζα, είναι στεγνός τελείως, φίλε. Βέβαια. Γιατί δεν διαλύει τη ζευγαριστική εδώ. Στη διαλύω. Για κυλίτσα πήγαινε αλλού. Έχω μπει σε σβάρ. Βέβαια, ο Βιερίνια δεν είναι κλασική περίπτωση παίχτη που σταματάει το ποδόσφαιρο και μετά γίνεται σαν μεγάλη φουσκωτή μπάλα. Το Βασιλάκο που θυμίζει. Όχι, ρε φίλε. Το Βασιλάκο, ρε φίλε. Τι ωραίο πόδι γλυκό ο Βασιλάκος. Όχι, που τον δείχνει στους βετεράνους που είναι λίγο χοντρός. Ναι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι τελείως καμία σχέση, καμία σχέση. Ο Βασιλάκος και σαν παίκτης, γιατί τον πρόλαβες έτσι, νομίζω. Κοντά μας στην ηλικία. 5-6 χρονών ήμουν. Λοιπόν, ο Βασιλάκος και σαν παίκτης δεν τον έλεγες αδύνατο. Έτσι, δηλαδή είχε και τότε είχε τα. Είναι τέτοιο. Το σουλούπι είναι το σουλούπι. Τέλος πάντων, να δούμε λίγο μπάλα γιατί μας έλειψε κοντά. Άντε, δεν αντέχω άλλο. Ένα μήνα άλλα βιντεάκια, σύμπα. Δεν μπορώ άλλα βιντεάκια. Δεν μπορώ. Έγινε Αντωνάρα μου, σε χαιρετώ, σε χαιρετώ. Πάμε. Γεια σας. Καλημέρα. Εγώ είμαι. Καλώς το παιδί, πάμε. Κάερε στα περμητίδο Λεβαντάς και σε πλικατόριο. Που σημαίνει. Επιτρέπεται να πέσεις, επιβάλλεται να σηκωθείς. Και τι λέμε εμείς. Ζου μου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε. Αγόρι μου. Κουφάλα νεκροθάφτη δεν θα πεθάνουμε ποτέ. Αγόρι μου. Α, να πω κι εγώ κάτι ρε παιδιά. Θα πεις κι εσύ ότι γουστάρεις. Φαντάεσαι με όπως τα λέτε κι εσείς Γιαννούλης, Βιερίνια, Μαουρίσιο, το κυλιόμενο τακούνι μπροστά μαζί με τον Άμπο. Λοιπόν, το πίσω. Λοιπόν, τι γελάτε, δεν είπα, μπορώ να το κυλιόμενο τακούνι ρε παιδί μου, είπα Παύλε, κανένα, Παύλε, είναι βρισιά αυτό. Παύλε, καλά που δεν καταλαβαίνει ελληνικά. Ναι, άμα καταλάβει, το πολύ πολύ να με έβρισε ότι γυρνούσε ένα καφεδάκι ρε, αλλά πού θα το πίνει δεν ξέρω, το καλαμάκι από τη μύτη θα το πίνει από τα αυτιά. Όχι ρε, αυτός κάνει κατακόρυφο και τα ρίχνεις από πάνω. Κατακόρυφο ε. Λοιπόν, έχω ένα μεγάλο πρόβλημα. Προβληματίζουμε, εσύ θα μου το λύσει τώρα, εδώ και τώρα. Εδώ, εγώ, εδώ, εδώ, γι' αυτό είμαι ξύλο εγώ εδώ. Ξύλο έχεις μπροστά σου. Ξύλο, περίμενε. Έχω, ναι. Χτύπα ξύλο, τώρα. Εμπρός. Λοιπόν, οχ. Άμα φύγω από τη ζωή, βγαίνεις καριωτάκης, αισιόδοξος, αισιόδοξος. Εδώ και δύο χρόνια, ναι. Πώς θα με σκεπάσουνε το καπάκι γιατί δεν με πέφτει με τίποτα, ρε. Έχει κάτι σε θόλο. Πώς είναι. Έπεσε η γραμμή. Τι γίνεται ρε. Ναι, γεια σας. Ναι. Πέσαμε μαζί, πέσαμε. 23-10-287-888 πέσαν όλοι μαζί. Ρε τον Παύλο, ρε τον Παύλο. Το δεν μας πέφτει με τίποτα, το οποίο βγήκε
είναι όπως και το ζούμου σου, έτσι. Τα πιο ωραία πράγματα μου έχουν προκύψει στην εκπομπή από το πουθενά. Όπως και το τι έγινε, Κωστάκη, σε γουστάρει χωριάτισα. Ετοιμάζεις πράγματα, στίβεις το μυαλό σου να βρεις ιδέες, να βρεις ωραίες ατάκες, να βρεις πράγματα με πνεύμα, αυτά και τα λοιπά. Και ξαφνικά δεν μας πέφτει με τίποτα. Και έχει γίνει νούμερο 2 σλόγκα στην εκπομπή μετά το ζούμου σου. Γεια σας. Ναι. Ναι. Παρακαλώ. Γεια σας, είμαι ο Στύπης Νικόλος, ο Μάρος Χαράστης. Άκουσε τα καλά σου λόγια. Βεβαίως. Δεν είναι ψέματα. Τα νιώθω. Τα νιώθω και τα πιστεύω. Δεν σε πλήρωσε. Εσύ με, μόνος σου με διαφημίζεις. Γιατί. Τζάμπα. Επειδή είσαι τρελό αγόρι και εγώ θεωρώ ότι είσαι... Εσύ θεωρώ... το ποιός, ρε. Τραγουδιστής, το πιάρα. Άσε τα λιβάνια, άσε τα λιβάνια. Περίμενε, περίμενε. Ναι. Κάτσε. Να πω κάτι, γιατί δεν έχω μονάδες. Μου τριώνουν τώρα. Ναι. Σε μισό λεπτό θα κλείσω. Ναι. Μπήκα κάποιοι κλέφτες στο σπίτι μου. Ναι. Και εγώ τότε ήμουνα 4 χρονών και 3 ημερών, νομίζω. Μάλιστα, θυμάσαι και τις ημέρες. Μου λένε οι ληστές αυτοί. Δεν ξέρω, ληστές ήταν, ναι. Αφού ήταν με μάσκα. Με μάσκα. Λέει, μου είπαν, πού είναι τα λεφτά, πείτε μας. Ναι. Στο πληθυντικό, Στο πείτε μας. Σε σένα, ειδικά που ήσουν 4 ετών. Σαν μικρό παιδί, η μαμά μου είπε να μην σας πω ότι τα χρυσαφικά και τα λεφτά είναι στον παούλο. Δεν το είπες εσύ. Μπράβο, μπράβο. Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Το γέλιο. Ναι. Δεν μπορώ με αυτό το γέλιο. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλώς το παιδί. Έλα ρε Άκη. Ρε Μάγε, πες μας σε ποια εκπομπή δεν βγαίνεις. Φίλε, δεν με ενδιαφέρει. Ας βγαίνει όπου θέλει. Δεν έχει. Όχι, πλάκα κάνουμε, εντάξει. Ωραίος είναι. Εντάξει. Τρέλα, λοιπόν, φίλε, εγώ την τρέλα την γουστάρω, να ξέρεις. Όταν είναι καθαρή τρέλα, όχι ότι είναι... Για πες. Καλαμπούρι, ο άλλος μπαίνει, ρε φίλε. Δηλαδή, ζούμε για το καλαμπούρι. Μπαίνει στο 57 χθες, βλέπει τις κοπελίτσες και πάει και. Στο 57, ακούσα το 65χρονο. Που αυτοικανοποιήθηκε, λέει, και μάλιστα τελείωσε κιόλας, λέει, πάνω λέει, στο χέρι της κοπέλας. Πρόλαβε. Πρόλαβε, ρε φίλε. Όχι, το θέμα είναι πρώτον ότι είναι 65 και ότι έχει τέλος πάντων διάθεση και όρεξη. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, καλά, ο κόσμος δίπλα που τον είδε που. Δεν του τι κάνει αυτά, τι τον αφήσανε, α πούμε, την άνεσή του. Τι να πω, ρε παιδιά, δηλαδή. Είναι αυτός... απαθής πλέον, να ξέρεις. Ό,τι και να δει, ό,τι ρε φίλε, και να βλέπει γύρω του. Όταν λέμε, δε σε ένα μαλάκα, δεν το νοούμε κυριολεκτικά, έτσι. Γιατί αυτός ο άνθρωπος, νταμπαντούμπα, νταμπαντούμπα, η χείρα και τα πέντε ορφανά επιτρέπεται, ρε φίλε. Δηλαδή. Σε λεωφορείο είπες. Στο 57, στην οδό Λαγκαδά, ρε φίλε. Να πω τι να. Στο λεωφορείο πιο πολύ πάνε οι γυναίκες και οι μεγάλοι άνθρωποι. Και τι πάνε, παιδιά, δηλαδή οι κοπέλες καθόντουσαν κανονικά. Τι αντιδράσει τώρα εκεί πέρα μέσα. Τι να του κάτσει κάτω, αν ήταν ένας 30. Ρε φίλε, τον πετάς έξω τώρα, σε παρακαλώ. Τι κάνεις στο σπίτι του, ναι, αλλά μέσα στο λεωφορείο, μέσα σε κόσμο. Άιντε, άμα αρχίσει ο καθένας, φίλε, ντάμπαρ ντούμπαρ, τελειώσα, πηγαίνει μαλαμπίμπι ψήνεφο. Έτσι πάει το πράγμα. Τι γίνεται, τι αρρώστια είναι αυτή. Να πούμε κάτι. Στο φίλο μου το Σάβα, φίλο μου, ξέρεις, που λέει να φύγει ο Περέρα, με αυτά που στέλνουν, πρόσεξε, όχι πάει ΠΑΟΚ, με αυτά που στέλνουν κάθε μέρα στη FIFA και στην UEFA, δεν θα φύγει ποτέ η διαιτησία από εδώ πέρα, οι ξένοι. Αυτό το ξέρουμε. Αυτό το λέω και να το ξέρουν. Δεν πρόκειται να φύγει ποτέ η διαιτησία. Όσο κάνετε μαμουνιές, θα έρθουν και άλλοι. Μην βλέπετε τώρα πέρα που λέει δεν θα φέρουν μάλλον, παιδί βάλουν το βαν. Σε λίγο καιρό θα φέρουν και ξένους, και άλλους ξένους διαιτητές. Ναι. Λίγο καιρό. Αυτό είναι μέσα στα υπόψη για αυτά που γίνονται, έτσι, γιατί κάθε μέρα στέλνονται βιντεάκια με αυτά, με το ελληνικό σκατοπρωτάθλημα, με συγχωρείς. Τι γίνεται, ρε. Να σου πω κάτι. Αν φαντάζεσαι, αν είχαμε δείξει, αν είχαν δείξει όλοι μία βελτίωση, μία σωστή συμπεριφορά, πιθανόν και να λέγανε ότι ξέρεις, εντάξει, βλέπουμε ότι οι άνθρωποι, δηλαδή, αυτοί οι οποίοι κινούν τα νήματα, δεν είναι ούτε καν πονηρή, Άκη, αυτό, να πούνε, δείξε εκεί, λίγο εκεί, μια συμπεριφορά, το να, το στόμα, ναι, να τον ξεφορτωθούμε αυτόν. Ναι, όχι, δεν είναι φίλε έξινα. Καθόλου, δεν τους νοιάζει. Απροκάλυπτο. Ένα χρόνο, ρε, κάντε υπομονή, κάντε λίγο τα στραβά μάτια. Δεν μπορούν, φίλε, δεν μπορούν. Και την άλλη χρονιά κάντε μαμουνιάς πάλι, έτσι με αυτό ζείτε. Είναι τόσο μαθημένοι τόσα χρόνια, που δεν μπορούν ούτε να κρατηθούν, ούτε τα προσχήματα, Άκη. Κατάλαβες. Εγώ στο είπα και άλλη φορά θα σου το πω και θα σας ξαναλέω. Όταν έπαιζα μπάλα, έδωσα τη φανέλα
στο διαιτητή και του λέω θα έρθω να την πάρω, τον βλέπω κάθε εβδομάδα, πίνουμε καφέ μαζί. Στο καφενείο. Όχι, στο καφενείο δεν πατά ποτέ στη ζωή μου. Όχι, λέω θα έρθω να την πάρω από το καφενείο. Ξέρω που μένεις και μου πίνεις τον καφέ. Την έχει μαζί του και λέει το πρωτάθλημα, λέει πριν 2 χρόνια, λέει καθάρισε το πρωτάθλημα. Λέω πάρε την κράτη, ακόμα δεν καθάρισε, έχει πολύ καιρό ακόμα να καθαρίσει. Μπορεί και να μην ζήσετε εσύ, γιατί είναι γύρω στα 78 είναι αυτός. Μπορεί να μην ζήσει το. Έγινε Άκη! Σε ευχαριστώ! Φιλιά, φιλιά! Ω, ο Σταύρος Ιωαννίδης, τι ωραίο φύσημα που έχει ρε παιδιά! Έτσι, εδώ είμαστε, σούμου σου λέμε! Σούμου σου λέμε και κάθε πίκρα καίμε μαζί! Μαζί και το μεσημέρι ερχόμαστε 2 με 3, 2 με 2,5, κάνουμε μουκαμπέτι παιχνίδι στην εκπομπή ποιος αυτός ένα μηδέν! Με διαγωνισμούς, με quiz, με δώρα, με αντίστροφη μέτρηση, με πολύ ωραία διάθεση και πλούσιο δώρο κάθε φορά, κάθε εβδομάδα. Και μετά τις 2.30 Κώστας Βασιλόπουλος στο σχόλιο του για τον ΠΑΟΚ, ο διευθυντής Φόρτσα και όχι μόνο, σχόλιο για ΠΑΟΚ γενικότερα. Έτσι πηγαίνουμε, infotainment, ρε τι λέξη κάνανε οι άτιμοι από το information, την πληροφορία και το entertainment που είναι η ίδια σκέδαση. Κάναν infotainment. Πω, κουλουβάκατο οι λέξεις, κουλουβάκατο. Θα πάμε σε διάλειμμα. Σας θυμίζω Ελλάς Auto Service. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Κορυφαίο συνεργείο στην πόλη. Φανοποιείο, βαφείο, καλύμπρες, υγραεριοκίνηση, λάστιχα, καινούργια για το αυτοκίνητό σας. Με συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Εκεί η οικογένεια Χατζοπούλου έχει φτιάξει ένα καταπληκτικό χώρο. Και βέβαια σε λίγο θα σας έχω νέα. Θα σας έχω νέα για το συγκεκριμένο. Γιατί θα γίνει ένας ωραίος πολυχώρος. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο καιρό. Πάμε σε διάλειμμα. Μην ξεχνάτε λαδόκολα από το Κορδελιό στο Χαρμάνγκιο 705-750. Καταπληκτικά εδέσματα και υπέροχα πεντανόστιμα τα κρεατικά. Εδώ και 13 χρόνια η λαδόκολα είναι στην κορυφή και στο νούμερο 1. Κλιμάρτ 917-46. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, κεντρικά ζητήματα VRV και για ψήξη και για θέρμα. Τηλεφωνήστε στο 917-646. Ζητήστε τον Κώστα και ο Σε. Ντάκιν κλιματισμό και όχι μόνο. Πείτε του άκουσα τον τρελό τον 8-10 το πρωί. Κανονικά. Ελάτε να μου βάλετε το μηχάνημα στον τοίχο και να ησυχάσω. Και βέβαια για Τέντα, Τέντα Home. 35 χρόνια Γιώργος και Γιάννης Καντουρτζίδης, μπαμπάς και γιος. Και τώρα που ο καιρός δροσίζει, αντιανεμική ζελατίνα. Τηλεφωνήστε στο 430-011, πείτε ότι ακούσατε την εκπομπή, είμαι Ζουμουσάκη, είμαι Τσατσαρόσκυλο και κάνε μου καλή τιμή και θα σας κάνει την κορυφαία Τέντα, την καλύτερη αντιανεμική ζελατίνα. Κερδίστε το μπαλκόνι, κλείστε το και κάντε ένα δωμάτιο επιπλέον. Θα πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε! Ζουμουσάδες, Ζουμουσίτς και Ζουμουσάκια, ερχόμαστε και στις 2 το μεσημέρι, 2-3, με την δεύτερη εκπομπή μας, με το δεύτερο παιδί μας, το πιο μικρό. Εκεί που 2 με 2,5 κάνουμε χαβά, αντίστροφη μέτρηση, παίζουμε παιχνίδια, παίζουμε με διαγωνισμούς, με βρείτε τη λέξη, δώστε 5 λέξεις για να κάνουμε ιστορία, με τραγούδια, με χαβά. Και μετά τις 3 παρα 25, 3 παρα 20, 2,5 εξαρτάται ανάλογα με το χρόνο μας. Έχουμε Κώστα Βασιλόπουλο, το διευθυντή της Φόρτσα, για το δικό του σχόλιο, για να συζητήσουμε για τα ΟΜΠΑΟ και όχι μόνο. Σήμερα κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Πόζαρ, στο Λουτράκι Αριδέας. Πάμε στις γραμμές, γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 54526 και μου δίνετε και τα 3 τελευταία ψηφία από το τηλέφωνο σας, αν θέλετε. Γεια σας. Ναι. Καλημέρα Κωνσταντίνη. Καλό στο φιλάρο του που παίρνει την καλύτερη ώρα μετά το διάλειμμα, φίλε. Έτσι, πώς φαίνεται ο παλιός ακροατής που έχει καεί παίρνοντας στο παραδείο, έτσι. Δεν είναι καλύτερα τώρα. Σ' ακούω, σ' ακούω, άνθρωπέ μου. Είναι θέμα τύχης, αλλά το βασικότερο είναι πόσο πολύ μελετημένα η προπαγάνδα πάει σύννεφο. Ναι. Λέω τώρα, σαν μια πρόταση, ότι σύμφωνα με αυτή την άποψη που σου είπα, κάποιοι θα πούν ότι είμαι ρατσιστής και αμέσως όποιος θέλει κόβει ότι είμαι ρατσιστής, οπότε λέει α, αυτός είναι ρατσιστής, το είπε μόνος του και το παίρνουνε και το κάνουν σημαία. Ακριβώς. Εδώ φαίνεται ότι σε κάποιες στιγμές έχουν βάλει άλλο μαρκάρισμα σε φωτογραφίες στα δικά του site, έτσι. Για τον Κρίστις και τον Ντάγκλας. Και τώρα πες μου σε παρακαλώ, πόσα σημεία μέσα στην ενημέρωση μπορούν να ανατρέψουν αυτή την προπαγάνδα.
φαίνεται ότι παντού υπερισχύει, γιατί έχουν όλα τα μέσα. Ακόμα και το κρατικό, που έπρεπε τουλάχιστον εκεί πέρα να υπάρχει μια ισορροπία, ακόμα και εκεί πέρα φαίνεται καθαρά ότι αυτό ισχύει. Να, το λένε όλοι. Άρα ναι, αυτό είναι. Έτσι δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις με τίποτα αυτό που, που θεωρούν ότι είναι πραγματικότητα. Ναι. Δημιουργούν τη δικιά τους πραγματικότητα. Να σου απαντήσω, εκτός και αν είναι ρητορικό το ερώτημά σου, πώς μπορείς όλο αυτό να το αντιμετωπίσεις. Ναι. Ένας τρόπος άμεσος και πολύ καθαρός και πολύ ανώθευτος είναι το ΠΑΟΚ TV. Δεν έχει άμεση σχέση με αυτό ακριβώς, με τη φάση τη συγκεκριμένη, όμως είναι ένα αντίβαρο στη δική τους προπαγάνδα. Το να βλέπουν να αυξάνονται κατά χιλιάδες οι συνδρομές, να μπαίνει ο κόσμος και να αγοράζει με αυτά τα 7, το ξαναλέω, 7 ευρώ το μήνα, όλο το πακέτο με 7 ευρώ το μήνα, για αυτούς είναι ένας εφιάλτης, φιλάρετε μου. Το να, βλέπουν, το να βλέπουν ότι ο κόσμος σε εποχές τριμόκολος οικονομικά, σε ένα εγχείρημα το οποίο δεν πρόλαβε καλά-καλά να το καταλάβει ο κόσμος, ήταν κάτι που μας έπιασε απροετοίμαστος. Δεν έτρεχε όλο το καλοκαίρι μια, ας πούμε, καμπάνια για να προμοτάρει όλο αυτό. Είδαμε το άδειασμα, καταλάβαμε ότι μας έκλεισαν τις τρόφιγγες, καταλάβαμε τον πόλεμο και όλα τα συμφέροντα, πώς, με τι τρόπο θέλησαν να μας οδηγήσουν στην ασφυξία ή άστα μωρά, να τα δείξει το open. Κατάλαβες. Ναι. Δεν περίμεναν αυτό, δεν περίμεναν και τέτοιου είδους μαζική ανταπόκριση από τον κόσμο που συνεχίζει ακόμα και σήμερα. Έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Εκτός από τη δύναμη του χρήματος που τώρα μπορεί να μας κάνει να αντιμετωπίσουμε όποια χτυπήματα μας κάνουν, αυτή τη στιγμή με το 7 ευρώ ή το 70 ευρώ και για όλο το καιρό που χρειάζεται, ό,τι και να είναι, όπως και να το πεις, δείχνει πλέον και τον όγκο της δύναμης των ανθρώπων. Δηλαδή αυτά τα δύο μαζί πακέτο δημιουργούν εφιάλτη. Έτσι ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι πρέπει να καταλάβουμε εμείς, δηλαδή, ότι δεν ξέρουν αρκετοί άνθρωποι ποια είναι η πραγματικότητα. Και δεν πρόκειται να τη μάθουν ποτέ. Ναι. Οπότε μην ψαχνόμαστε να βρούμε το δίκιο μας. Δεν πρόκειται να το βρούμε. Είναι φτιαγμένο όλο το σύστημα έτσι, ώστε να ξέρει κάποιος ότι αυτό είναι η αλήθεια, ναι, ενώ δεν είναι. Φιλάρετε. Αυτό συμβαίνει και, ναι, με τις ειδήσεις, ναι, τις πραγματικές. Ναι, ναι. Να πω και κάτι άλλο τώρα επί τη ευκαιρία, γιατί ήρθε η κουβέντα. Γιατί χθες ήρθε μήνυμα και δεν πρόλαβα με τις γραμμές πολλές να το απαντήσω. Που μου είπε ένας, γιατί δεν λες, λέει, ότι ο δικός σας έκανε, λέει, συμμαχία με το Μελισσανίδη στα Προποτζίδικα. Πρώτον είναι αδιάβαστος αυτός που το λέει. Δεν έκανε καμία συνεργασία το ΠΑΟΚ TV με τον Μελισσανίδη. Ούτε καν με τον ΟΠΑΠ. Περίμενε. Να το διευκρινίσουμε, φιλάρετε. Βλέπεις ότι προσπαθούν. Το ακούει από χίλιες μεριές. Ακριβώς. Τι σου λέει. Εντάξει, με το Μελισσανίδη αυτό. Περίμενε. Να διευκρινίσουμε το εξής. Η συνεργασία αυτή έγινε με τους πρακτόρους ΟΠΑΠ. Με τους προποτζίδες της Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν υπάρχει καμία συνεργασία με τον ΟΠΑΠ γενικότερα, ή με τον Μελισσανίδη, ή με τον Τζέχο, με τον οποιοδήποτε. Οι πράκτορες στα προποτζίδικα είπανε, ρε παιδιά, εμείς θέλουμε να δείχνουμε ΠΑΟΚ. Γίνεται αντί να πληρώνουμε 200, ξέρω εγώ, 220, πόσο είναι, να μας κάνεις μία τιμή, θα έρθουμε μαζί 4.000, 5.000 προποτζίδικα, να μπορούμε να είμαστε έντιμοι, να είμαστε καθαροί και απέναντι τον ΠΑΟΚ που μας δίνει ψωμάκι, να έρχεται ο άλλος να πίνει την καφεδιά του, γιατί πλέον πολλά προποτζίδικα έχουν γίνει υπέροχα στέκια, έτσι. Δεν είναι ένα προπό, μια τρύπα όπως μπαίναν παλιά, τσιγαρίλα αυτά στο όρθιο, μια κατάσταση, μια άσχημη. Έχουν υπέροχα μαγαζιά φτιάξει άνθρωποι, με καφέ μέσα, με τηλεοράσεις, με σνακ και τέτοια πράγματα. Γιατί να μην έχω, σου λέει, τον ΠΑΟΚ και να είμαι και νόμιμος και να με χρειάζεται να έχω σπασμένες κάρτες, να πούμε, ή τέτοια πράγματα. Και έτσι υπήρξε η συνεργασία. Να το διευκρινίσουμε, φιλάρετε, γιατί πολλοί κόσμος βλέπεις. Τα μαγαζιά δεν είναι του Μελισσανίδη, είναι του κάθε επιχειρηματία και μπορεί να βάλει ό,τι θέλει σαν έπιπλο. Έχει υποχρέωση βέβαια να πουλάει το προϊόν του Μελισσανίδη, αλλά από εκεί και πέρα μπορεί να διαμορφώσει και κάποια πράγματα μέσα στο χώρο. Έτσι. Μέσα σε αυτά είναι να δείχνει και τον ΠΑΟΚ να παίζει για να έχει περισσότερους πελάτες.
Έτσι ακριβώς. Το δικαίωμά του είναι να το κάνει επιλογή. Έτσι ακριβώς. Φυσικά θα δείξει. Τι θα... Μα φυσικά θα δείξει. Τι θα δείξει, φίλε. Πώς θα έχει κόσμο στο μαγαζί του. Ξέρεις, σημαίνει. Κάντε μια βόλτα. Κάντε μια βόλτα. Αν κάποια μέρα, την ώρα που παίζει ο αγώνας, πάρτε το αυτοκίνητό σου και βγείτε να δείτε λίγο τι γίνεται. Στις καφετέρειες, στα προποτζίδικα, στα στέκια, στα σπορτς καφέ. Ζει την πόλη, ζει τα μαγαζιά αυτά. Καταστράφηκε πολλοί κόσμος τις χρονιές που μείναμε εκτός Ευρώπης, όπως και φέτος, που χάθηκαν οι πέμπτες. Πάντως έτσι, θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια να σπάσουμε αυτή την κυριαρχία των μέσων που υπάρχουν, ειδικά κάτω στην Αθήνα, που νομίζουν άλλα, ενώ είναι εντελώς διαφορετική πραγματικότητα, γιατί είναι όλοι μαζί συνεννοημένοι και όλοι μαζί λένε το ίδιο πράγμα. Ακριβώς, ακριβώς. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, μισό δευτερόλεπτο, γιατί θέλω πάρα πολύ να κάνουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Θερμή παράκληση, μην τηλεφωνείτε άλλο, γιατί πρέπει σήμερα από χθες, ήθελα χθες, μπήκαμε αργά, είχαμε τα θέματα με τον υπολογιστή, με την κονσόλα. Θέλω οπωσδήποτε να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν φίλο μας στο εξωτερικό και υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό. Μισό δευτερόλεπτο. Λοιπόν, συγχωρέστε μας τη διακοπή, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουμε με εξωτερικό. Ελπίζω να μας βοηθήσει η κινητή τηλεφωνία και να τον βρούμε τον άνθρωπο. Ναι. Όχι ακόμα, όχι ακόμα. Μισό δευτερόλεπτο. Ξαναλέω τελευταία φορά, μέχρι να επικοινωνήσουμε με Γερμανία, ότι κληρώνουμε ένα υπέροχο τριήμερο στο Λουτράκι Αριδέας, δύο διανυκτερεύσεις στο Φιλοξένια, στο ξενοδοχείο Φιλοξένια. Να περάσετε υπέροχα, να περάσετε καταπληκτικά. Γράφετε FM, αφήνετε κενό και το στέλνετε στο 545-26. Αν δεν τα καταφέρουμε σήμερα, θα τον βγάλουμε αύριο. Δεν θέλω να σας πω πριν τι και πού προσπαθούμε να πάρουμε. Είναι κλειστό. Μάλιστα. Εντάξει, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα επικοινωνήσουμε και αύριο, θα προσπαθήσουμε και αύριο να βγάλουμε. Να σας το πω κιόλας, δεν έχω κανένα ζήτημα. Θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Πετρακάκη, ο οποίος είναι ο Έλληνας γιατρός, δεξί χέρι του γιατρού που εγχείρησε τη μικρή Αθηνά. Εκεί που όλοι σας και όλοι μας συμμετείχαμε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο, με ό,τι είχε και με ό,τι μπόρεσε. Ανοιχτές γραμμές πάλι, οπότε ξανασηκώνουμε το κέντρο, 2310-287-888 και τραγούδι του Χρυστοδουλόπουλου μου έχετε ζητήσει, το έχω έτοιμο, το Πώς η μοναξιά, αφιερωμένο στη γυναίκα μου η οποία έχει φύγει για δουλειά. Εντάξει, okay, δεν το λέω ολόκληρο, δεν το λέω, το έχω το κομμάτι έτοιμο, το έχω έτοιμο το κομμάτι. Το αφιερώνει ο Στάθης στη Σωτηρία, τέλεια. Έλεγα λοιπόν ότι δεξί χέρι, αύριο είναι Σάββατο, αύριο όχι, οπότε τη Δευτέρα, δεξί χέρι του γιατρού στο ανώβερο του σπουδαίου παιδοχειρουργού που εγχείρησε την μικρή Αθηνούλα είναι ένας Έλληνας. Και όχι μόνο είναι Έλληνας, είναι και, εντάξει, αυτό τα καλά λόγια θα τα λέγαμε έτσι κι αλλιώς και άλλη ομάδα να υποστήριζε, αλλά είναι και παοξάκι, είναι και μπασκετικός, είναι και χίλια δυο πράγματα, αλλά είναι νωρίς η εκπομπή μας. Αυτό είναι το κακό, ότι είμαστε και μία ώρα μπροστά, δηλαδή εκεί τώρα είναι πολύ πρωί ή πιθανόν ο άνθρωπος να έχει και χειρουργείο, είναι κλειστό το τηλέφωνο, θα προσπαθήσουμε ή θα το κάνουμε ηχογράφηση, οτιδήποτε. Πάμε να πάρουμε μερικές γραμμές ακόμα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Καλώς το παιδί, καλώς το παιδί. Κάνατε κάτι που σας πει. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας που διαπρέπει στο εξωτερικό, έτσι, και ο γιατρός αυτός είναι από τους πολύ σημαντικούς νευροχειρουργούς, Παοξάκη και τιμή μας. Πάμε, πάμε, σε ακούω. Σε ακούω, Παύλε μου. Είδα για να βάλω κάποια πράγματα στη θέση. Να τα βάλεις, φίλε. Έτσι. Να τα βάλεις, βεβαίως, σε ακούω. Πρώτον και κύριον, ναι, είσαι επιεικός απαράδεκτος. Επιεικός κιόλας, ωραία, φίλε. Βέβαια. Πήρε ο Στελάρας τηλέφωνο και τον άφησε να μιλήσει. Έπρεπε να το πεις, περίμενε να πάω στον διάλειμμα. Έμαθε όμως. Ο Φιλάρετος είδες, πήρε μετά. Ναι, ρε παιδιά. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Θέλω να σας πω κάτι, μου επιτρέπεις. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Πολύ μικρό. Τα ραδιόφωνα, αν δεν είναι κρατικά, ζουν από αυτό.
Δεν υπάρχει πουθενά στο λογαριασμό σας πλήρωσε για να υπάρχει ο Λίμπερο ή για να υπάρχει ο κάθε σταθμός. Άρα, όταν ακούτε διαφημίσεις, από τη μία ξέρω ότι στενοχωριέστε γιατί ειδικά όταν είναι μεγάλα τα διαλύματα, απ' την άλλη να χαίρεστε γιατί σημαίνει ότι η εκπομπή έχει ζήτηση, ότι ο κόσμος που έχει τα μαγαζιά θέλει να διαφημιστεί και ότι υπάρχει υγεία στο μαγαζί και βιωσιμότητα και ανταπόκριση κτλ. Αυτά λοιπόν. Σ' ακούω τώρα όλο δικό σου. Δικό σας! Όσον αφορά αυτό που είπε ο φίλος του Γουβάνος για το σκεπέτι και την κυλίτσα του Τζαντρέ. Δεν έχει πια, ναι. Ο άνθρωπος είναι θεόστεγνος. Θεόστεγνος, ναι. Αλλά εγώ θα το διακομωδήσω λίγο. Ναι. Αδερφέ, να ξέρεις ένα πράγμα. Τα κρυβά εργαλεία είναι πάντα σκεπασμένα. Έτσι, τα μεγάλα φίδια θέλουν μεγάλα υπόστεγα. Ναι, αγόρι μου. Ή όπως λέει, όπως λέει, είναι πάντα σκεπασμένα. Όπως λέει ο Βελίξ, δεν είναι λέει πάχος, είναι εγκλωβισμένο ύψος. Yeah. Δεν είμαι λέει χοντρός, είμαι χαμηλοστήθης. Αγοράκι μου, αγοράκι μου. Έχω όλα τα αστερίξ, τα έχω διαβάσει όλα. Όλα, πεθαίνω, πεθαίνω. 40-50 άστο φίλε, αστερίξ και Λούκι Λουκ. Είναι, δεν είναι. Λατρεία. Αστερίξ και Λούκι Λουκ. Ακόμα και το ξύλο που πέφτει, σου δημιουργεί. Διαβάζω το Σποκ, Καπόβ, Μπανκ, τα διαβάζω. Κανονικά και το ξύλο ακόμα. Είναι, έχει πολύ γενικό. Αγαπημένο στο Αστερίξ, στο Αστερίξ Παύλε, το αγαπημένο που έχει ο Βελίξ με την σφαλιάρα προς τα πάνω, έτσι το μπατσάκι που δίνει στο Ρωμαίο και στην άκρη της φωτογραφίας φαίνονται μόνο τα άδεια σανδάλια. Όπως έχει φύγει έτσι. Και μαζεύει τα κράνη. Αγόρι, μαζεύει τα κράνη έτσι. Έτσι τα αγοράκι μου έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Θα τα πούμε και το μεσημέρι, δεν χαιρετάμε πλέον. 2 η ώρα θα είμαστε εδώ πάλι. Εγώ ακόμα μπορώ να μπορέσω να πω γιατί είναι και λίγο το χρόνο. Εντάξει, αγοράκι μου δεν πειράζει. Να μιλήσει και κανένας άλλος. Έγινε αδερφέ μου, σε φιλό. Ζουμουσού, γεια σου Παυλάρα. Φιλάκια. Και μην ξεχνάμε Κυριακή έχει πάω. Κανονικά εδώ νου σας. Εννοείται, όλοι κατάμεστο να είναι. Κατάμεστο, κατάμεστο. Φιλιά πολλά, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε τελευταία γραμμή. Καλημέρα σας. Ναι. Βεβαίως, εσείς. Κωστάκη, καλημέρα. Τι γίνεται, σε σκεφτόμουν όλη μέρα. Ναι, είμαι ο Κώστας του Μικατερίνη, αλλά όχι εκείνος ο Κώστας. Όχι εκείνος ο... ένας περίφημος. Εδώ σε μένα δεν έχει πάρει ποτέ το μεταξύ αυτός ο κύριος Κώστας. Είναι αεκτής αυτός, είναι χαρτινός. Αεκτής, μάλιστα, μάλιστα. Εγώ σε ακούω κάθε μέρα. Χαίρομαι, χαίρομαι. Αλλά άκουσα τώρα για τη συζήτηση για τη μικρή. Ναι. Έχω πάρει το θέμα γιατί το ένιωσα. Είμαι και ο πατέρας του παιδί μου και καρφί μου. Μάλιστα. Για αγάπη που ζητήσαμε από τον κόσμο αυτόν και αυτό είναι συνέχεια να αλλάζει και τίποτα να ξέρει. Δεν σε ακούω, δεν σε ακούω που... καλά ξανά. Η αγάπη που ζήσαμε δεν κάπου σε χάνω, ναι. Η αγάπη που ζήσαμε τον κόσμο που είναι δίπλα μας συμπαραστάθηκε. Δηλαδή ο Έλληνας είναι αυτός. Μάλιστα. Δεν αλλάζει. Ο Έλληνας είναι Έλληνας. Είναι εντάξει τώρα το παιδί. Μια χαρά. Αυτό μας ενδιαφέρει φίλε. Αυτό μας ενδιαφέρει αδερφέ μου. Ναι. Αυτό ακριβώς. Και τώρα αυτό. Όταν ακούω τέτοια έξεις με έρχονται στο μυαλό τα δικά μου και... Φυσιολογικό. Ναι. Φυσιολογικό. Ναι. Όλοι παρακαλάμε για το χωρίς να είναι καλά. Η Αθηνούλα είχε μία κατάσταση, υπήρχε μία ραγδαία εξέλιξη, μάλλον όχι εξέλιξη, μία ραγδαία επιδείνωση, πρέπει να χρησιμοποιήσω άσχημη λέξη, το εξέλιξη είναι κάτι θετικό, μία ραγδαία επιδείνωση στο κεφάλι του παιδιού και έπρεπε να αφαιρεθεί άμεσα. Τους είπαν γιατί αργήσατε κιόλας. Έτσι, δόξα τω Θεώ, τώρα ανταποκρίθηκε υπέροχα το παιδί, να είναι αυτή η πρώτη μεταχειρητική περίοδος, πρέπει να πάνε καλά και να ζήσει αυτό τη ζωή του το όπως τα παιδάκια όλα του κόσμου. Έτσι. Ή τέλος πάντων μιας πλευράς του κόσμου, γιατί βλέπουμε και άλλα παιδιά αυτές τις μέρες που... Άστο, 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 δεν θέλω. Δυστυχώς υπάρχουν πολλά παιδάκια που... Έγινε Κωνσταντίνε. Έγινε αδερφέ. Πριν φύγεις, δώσε λίγο από το 1 μέχρι το 66. Να δώσω 67, μέχρι το 67 δώσε να δώσω λίγο το τριήμερο. Το 45. Το 45. Είναι η ηλικία σου μήπως? Το 45 είναι η ηλικία σου, 45 είσαι? Όχι, 55. 55, έκοψε ένα δεκαρικάκι, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Από την πάρτι μου, στο δίνω. Φιλιά, φιλιά. Γεια σου, να είσαι καλά. Φιλιά στην Κατερίνη. Πιερία, έχουμε πολύ κόσμο που ακούει. Λοιπόν, κάτσε να δω.
Καλημέρα Κωστή από ένα παλιό ακροατή από Extra Sport ακόμη. Την καλημέρα μου σε όλα τα ζουμουσάκια από το ασπρόμαυρο Μελέ. Μελέ. Ζουμου σου λέμε για κάθε πίκρα και με πάμε για το 42 Πέτρος ο Σακαλής ή Σακάλης. Πού πηγαίνει το τόνος αδερφέ. Γεια σου Ντινάκη. Χάιντι. Καλημέρα από τον δρόμο για Καβάλα η Χάιντι. Το Χάιντι να το ολαϊ. Και βέβαια Χάιντίνα. Δηλαδή πήραμε τον Ντίνα, πήραμε το Χάιντι, κάναμε κοινή τη συλλαβή και είναι έτοιμο το παρατσούκλι. Να ζήσεις αδερφέ μου Μανολόπουλε, να ζήσεις Μανόλο, να χαίρεσαι την οικογένειά σου, να χαίρεσαι τους φίλους σου, τους φίλους σου, αυτούς που σε αγαπάνε πραγματικά, τους γνήσιους, τους αυθεντικούς, έτσι, και να είσαι πάντα ευτυχισμένος και η μαγαζάρα σου πάντα γεμάτη φίλε, πάντα το κορυφαίο κατάστημα οπτικών. Φεύγω γιατί δεν θέλω να τρώω το χρόνο. Έρχεται φοβερό δίδυμο. Α, κάτσε, κάτσε, ρε, περίμενε. Δεν είπα τέτοιο, είπα νικητή. Περίμενε. Λοιπόν, δεν έχω όνομα, σε 7.56. Σε 7.56. Σε 7.56. Λοιπόν, εσύ ξέρεις που έχεις στείλει το σε 7.56, βάλαμε στην κλήρωση, θα σε πάρουμε τηλέφωνο. Θέλω να σας πω ότι δεν χάνετε το δίδυμο που έρχεται. Κόλκας και Μπατμανίδης, Μπατμανίδης και Κόλκας σε μεγάλα κέφια, με πολλή διάθεση για χιούμορ, για σάτιρα. Χαίρομαι που τους παραδίδω σκυτάλι, χαίρομαι που τους κάνω lead-in. Εμείς πρώτο Θεός θα τα πούμε στις 2 το μεσημέρι. Στις 2 το μεσημέρι, 2 με 2,5 ελάτε να παίξουμε, να κάνουμε χαβά, να κάνουμε μουχαμπέτι με διαγωνισμούς, με τρέλα, με πολλή διάθεση για χαβά. Και μετά τις 2,5 να μιλήσουμε και με Κώστα Βασιλόπουλο για ό,τι συμβαίνει στον ΠΑΟ και όχι μόνο. Σας φιλώ γλυκά στη Μούρη, θα τα πούμε στις 2. Bye, 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 bye.